σεμινάριο μπάσκετ, το οποίο σήμερα θα έχει, όπως βλέπετε και εσείς, ως καλεσμένο τον Νίκο τον Λινάρδο, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας για να μας μοιραστεί κάποια από τα μυστικά του για το αγαπημένο μας άθλημα της Καλαθός. Μεγαλώνουν τα χρόνια, πρέπει να χωρέσουν και τα γυαλιά για να βλέπουμε καλύτερα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που φιλοξενούμε σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο, γιατί πραγματικά οι δεσμοί φιλίας μου και οι αναμνήσεις οι οποίες έχω από την Κύπρο είναι πάρα πολύ ισχυρές και πάρα πολύ δυνατές από πολλά χρόνια, έτσι, γιατί και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή, ήταν ο πρώτος άνθρωπος σαν δημοσιογράφος, ξέρεις πολύ καλά, που έκανε τα περίφημα συμπόσια ΕΑΤ ΨΑΤ, δηλαδή Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου και Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συνταυτών Ελλάδος, εκεί Ελλήνων. Όπως επίσης και εγώ σαν παίκτης είχα επισκεφτεί πολλές φορές την Κύπρο με τον Πανιόνιο, σε διάφορα τουρνουά, στα Μακάρια, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι πολύ μικρό, στα Μακάρια το τουρνουά του Μακάρια ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γνωστά. Και συνεχεία ήμουν τυχερός γιατί έζησα δύο προπονητικές χρονιές, δύο προπονητικές σεζόν στην Κύπρο, μετά από παρότριση και Ελλήνων προπονητών, του Μέμου, του Ιωάννου, του Βασίλη, του Φραγκιά, που ήταν προϋπήρχαν από μένα, έτσι. Και ήρθα, δούλεψα στο ΑΠΟΕΛ, με ένα γνώριμό σας, τον Λίνο τον Γαβρίλη, ήταν άμεσο συνεργάτης μου και υπεύθυνος Ακαδημιών, με τον οποίο φέτος μπήκε στα βαθιά με την αγαπημένη μας ομάδα, τον Πανιόνιο, είχε τα προβληματάκια του, του δημιουργούσαν κάποια προβλήματα, τα έλυνε και έκανε μια αξιοθαύμαστη πορεία και του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και τον ευχαριστώ κιόλας για την πρόταση που μου έκανε να βγω διαδικτυακά. Και άλλη μια σεζόν στον Απόλλωνα Λεμεσού. Δηλαδή, έχω περάσει και από τις δύο όμορφες μπασκετοπόλεις. Δεν πέρασα τη Λάρνακα, έτσι. Δεν πέρασα τη Λάρνακα, αλλά δεν σου κρύβω ότι πιστεύω και το έχει καταλάβει ο κόσμος ότι οι Κύπροι προπονητές πλησιάζουν σε διάθεση και γνώση τους Έλληνες προπονητές. Δηλαδή, ειλικρινά το λέω, επειδή αυτό το ελληνικό, ο Έλληνας προπονητής έχει διαπρέψει το εξωτερικό με πάρα πολλές επιτυχίες Ελλήνων προπονητών. Νομίζω ότι και οι Κύπροι έχουν την ίδια διάθεση να μάθουν, την ίδια δίψα που είχαμε και εμείς όταν ξεκινάγαμε την προπονητική. Και αξίζουν συγχαρητήρια γιατί πράγματι στις δύσκολες μέρες που περνάει η Ηφείλειος, το μπάσκετ, τα σεμινάρια και γενικά η ενασχόλησή μας με την πορτοκαλί μπάλα μας δίνει κουράγιο για τη συνέχεια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Μόνο να θυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν πως μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο κάτω από αυτό το βίντεο, στα σχόλια. Θα απαντηθούν στο δεύτερο μέρος μετά την παρουσίαση του coach του Νίκου του Λινάρδου. Εγώ θα αποχωρήσω από την οθόνη. Θα σας αφήνω στα χέρια του έμπειρου coach. Θα είσαι assistant μόνο στα γραφικά και στα υπόλοιπα, έτσι. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, Έλληνες και Κύπροι. Θα ήθελα να σας βάλω λίγο στο κλίμα της σημερινής συζήτησης, η οποία δεν θα είναι πάρα πολύ κουραστική και θα προσπαθήσω να την κάνω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, γιατί σίγουρα παρακολουθούν πολλοί προπονητές διαφορετικού επίπεδου. Είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ γνωστά για σας και είναι ένα κομμάτι της προπονητικής και της... Όχι, θα έλεγα φιλοσοφία, γιατί η φιλοσοφία είναι μόνο για τους φιλόσοφους, της τακτικής που χρησιμοποιώ σαν προπονητής και χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα ενδιαφέρον κομμάτι είναι γενικά ο ευνηδιασμός και ειδικά οι δευτερεύουσες καταστάσεις, το λεγόμενος δευτερεύον ευνηδιασμός. Έτσι, όπως βλέπετε, θα σας έχω βάλει ένα τίτλο. Ο ευνηδιασμός fast break στα αγγλικά και secondary break με τα option τους. Και ποια είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία μας δίνει στη σημερινή εποχή που παίζεται το μπάσκετ. Οι συγκεκριμένες αυτές καταστάσεις, οι δευτερεύοντες καταστάσεις του εφηδιασμού. Μπορούμε να αποχωρήσουμε, Αντώνη. Εδώ βλέπετε έτσι γραφικά μια καθαρή φάση εφηδιασμού, έτσι, 3-2 ήταν. Λοιπόν, αν σαν προπονητές που είμαστε, καταρχήν θα πρέπει ο κάθε προπονητής να έχει πάντα ένα πλάνο προπόνησης, ένα ημερήσιο πλάνο προπόνησης, ένα εβδομαδιαίο πλάνο προπόνησης, μηνιαίο ή μικρό κύκλο, μεγάλο κύκλο και γενικά ένα πλάνο μέσα στη σεζόν. Όσον αφορά το πλάνο της προπόνησης, αν θέλουμε να πούμε τι επικρατεί τα τελευταία χρόνια ανά την Ηφείλειο, θα έλεγα ας πούμε την Ευρώπη πλην του NBA, την Ευρώπη, τα πρωταθλήματα τα οποία υπάρχουν και τα μικρά αλλά και τα μεγάλα όπως είναι η Ευρωλίγκα, το ελληνικό πρωτάθλημα, έχουμε δει ότι η πλειάδα των προπονήσεων καταναλώνεται όπως έχω γράψει εδώ σε αυτή τη γραφική παράσταση, στην τακτική 5-5. Δηλαδή το 60% μιας ημερήσιας προπόνησης
αναλώνεται από εμάς τους προπονητές στην ανάλυση, στην άμυνα και στην επίθεση, περισσότερο σε οργανωμένη άμυνα 5-2-5. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πολλές φορές κλέβουμε αυτή την ικανότητα, την προσωπική ικανότητα, την επιθετική ικανότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι παίκτες μας, να φύγουν γρήγορα στον εφηδιασμό και να σημειώσουν κάποιους εύκολους πόντους. Άρα, βάζοντας σαν πλάνο προπόνησης την τακτική 60% στο 5-5, αφαιρούμε κάποια κομμάτια τα οποία θα είναι αρκετά ενδιαφέροντα και ειδικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε πάει σε πολύ γρήγορες επιθέσεις των 24 δευτερολέπτων. Νομίζω ένα στόχος ενός προπονητή, ο οποίος κοιτάει να ανοίξει το σκορ και κοιτάει να δώσει ένα θέαμα στην ομάδα του, είναι να έχει περισσότερες κατοχές. Και αυτές οι περισσότερες κατοχές θα μπορούν να έρθουν από την έμφασή μας δίνοντας τον πρωτεύοντα εφηδιασμό. Και αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε το λεγόμενο πρωτεύοντα εφηδιασμό, ο οποίος είναι στα πρώτα 2-3 δευτερόλεπτα, να πάμε στο δευτερεύοντα εφηδιασμό, εκεί που πραγματικά μπορούμε να χτυπήσουμε στην ανισορροπία της αμυντικής, της άμυνας, της ομάδας δηλαδή που αμύνονται, να πάμε σε μια ολιγορία ή ακόμη σε διαφορετικά μαρκαρίσματα, δηλαδή μπορεί να τύχει στο δευτερεύοντα εφηδιασμό έτσι όπως γυρίζουν οι παίκτες, να υπάρχουν κάποια μισμάτς, θα τα εξηγήσουμε αργότερα. Άρα δηλαδή να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι, ένα εύκολους πόντους, που αυτοί οι εύκολοι πόντοι, όπως θα δείτε αργότερα, στις απεικονίσεις που έχουμε κάνει, δίνουν τη δυνατότητα στην ομάδα η οποία θα πετύχει τους περισσότερους εύκολους πόντους, τους πόντους του πρωτεύοντα ή του δευτερεύοντα εφηδιασμού, να διεκδικήσει με περισσότερες πιθανότητες μία νίκη. Θα με ρωτήσουν οι συνάδελφοι, είσαι επιθετικός προπονητής? Δεν είμαι επιθετικός προπονητής, αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως έχει πάει το μπάσκετ, ο κόσμος θέλει να βλέπει θέαμα και επειδή υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε λίγο τη δυνατότητα να τρέξουμε περισσότερο, γιατί πραγματικά θα ήθελα έτσι να καταθέσω μια δικιά μου χρόνια, πολλών χρόνων εμπειρία, μια δικιά μου έτσι άποψη, είναι ότι όταν έπεσα μπάσκετ στη δεκαετία του 80 και του 90, οι ταχύτητες ήταν πολύ πιο αργές από τις σημερινές ταχύτητες. Ακόμα και από τις ταχύτητες οι οποίες πεζόντουσαν το 2000 στο επίπεδο του κολεγιακού πρωταθλήματος. Όταν γύρισα στην Ελλάδα και είδα την ανάπτυξη του εφηδιασμού και γενικά το στυλ παιχνιδιού των ελληνικών ομάδων, αισθανόμουν ότι βλέπαμε ένα ελληνικό πρωτάθλημα με κουρασμένα παλικάρια, με την καλή έννοια, με αποσιοποιητικά. Δηλαδή, τι κουρασμένα παλικάρια. Απλώς δεν πηγαίναμε σε γρήγορο ρυθμό. Πηγαίναμε σε πολύ ελεγχόμενο τέμπο, το οποίο σίγουρα ελεγχόμενο τέμπο δεν μας οδηγεί σε πάρα πολλά λάθη, αλλά από την άλλη μεριά αφαιρούμε την ομορφιά ενός γρήγορου και εύκολου καλαθιού και την προσωπικότητα και την επιθετικό πλουραλισμό που μπορεί να έχουν κάποιοι καλοί μας παίκτες. Άρα λοιπόν δεν είμαι επιθετικός προπονητής, μ' αρέσει να τρέχει η ομάδα μου, να έχει περισσότερες κατοχές, θέλουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια από την άμυνα και γι' αυτό σήμερα διάλεξα ένα κομμάτι επίθεση, το οποίο μου αρέσει αρκετά. Έτσι, ο δευτερεύον εφηδιασμός. Μπορούμε να προχωρήσουμε, Αντώνη, στην επόμενη καρτέλα μας. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία η οποία είναι παλιό ρετρό φωτογραφία δικιά μου. Αυτή είναι μια κατάληξη ενός εφηδιασμού σε ένα πρωτάθλημα, σε ένα αγώνα της εθνικής ομάδος προκριματικούς παγκοσμίου πρωταθλήματος από assist του Παναγιώτη Γιαννάκη. Εγώ βλέπετε, επειδή έπεσα σαν δεύτερο τρέλερ, πίσω μου διακρίνεται ο τότε σέντερ της εθνικής ύψους 2-14. Εγώ με ύψους 2-3 έπαιζα σαν power forward, σαν τεσάρι. Είχα την τάση να ακολουθώ πάντα τη γραμμή του πρώτου τρέιλερ. Δηλαδή έτρεχα παράλληλα, έτσι, όχι στο κέντρο, γιατί καλύπταμε τη μεριά, όπως ξέρετε, στον εφηδιασμό υπάρχουν οι γραμμές εφηδιασμού, η αριστερή γραμμή, η δεξιά γραμμή, η κεντρική και πιο κοντά προς τη δεξιά πλευρά του playmaker και το πρώτο τρέιλερ. Εγώ δηλαδή μου άρεσε να τελειώνω τις φάσεις σαν πρώτο τρέλερ. Εδώ δηλαδή έτρεξα πιο γρήγορα από τον αντίπαλό μου, τον νούμερο 15, τον Αμιόργοφ, ένα πολύ ψηλό και πολύ καλό σεντερφόρ, και μπόρεσα και τελείωσα με ένα εφηδιασμό. Αυτή εδώ τώρα η φάση, έτσι, δεν τη βλέπουν πολύ εύκολα στο σύγχρονο μπάσκετ. Τώρα αρχίζουν λίγο οι ομάδες με το πιο γρήγορο τέμπο, με τις 24 δευτερόλεπτα επιθέσεις, να τρέχουν τον εφηδιασμό και να ψάχνουν τους ψηλούς. Ο ψηλός πρέπει να το βάλετε σαν κανόνα στην ομάδα σας, πρέπει να τον κάνετε να τρέχει ακόμη και πιο γρήγορα από τον playmaker. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μπορεί να τον μποστάρετε ή θα μπορεί να τον εκμεταλλευτείτε σε άλλες θέσεις. Έτσι λοιπόν θυμήθηκα να σας βάλω μια φωτογραφία, έτσι για να διαφημίσω ότι ήμουν και εγώ κάποια στιγμή ένας παίκτης της εθνικής ομάδας. Εντάξει, για να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι, ας προχωρήσουμε στην επόμενη καρτέλα, Αντώνη μου, για να μην κουράζω τους συναδέλφους μου. Λοιπόν, εφηδιασμός και οι δευτερεύουσες καταστάσεις τους. Τι μπορεί να μας ωφελήσει ο εφηδιασμός, το σκορ δηλαδή μέσα από μια γρήγορη επίθεση ή από ένα δευτερεύοντα εφηδιασμό?
είναι λίγο φαϊνότερο ότι ένα πετυχημένο transition game ανεβάζει την ψυχολογία της ομάδας. Γιατί ανεβάζει την ψυχολογία της ομάδας? Γιατί πολλές φορές το transition game μπορεί να είναι ένα κάρφωμα, ένα εύκολο lay-up, ένα καλάθι που έχει πάρει φόρα κοντός και επιτίθεται πάνω στον αργό ψηλό της άμυνας. Και οι εύκολοι πόντοι είναι αυτό που λέμε, κρίνουν ένα παιχνίδι. Έτσι. Και σύν το ότι ο δευτερεύονη πόντοι, οι λεγόμενοι, ταιριάζουν στο σύγχρονο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, κάντε κανόνα σας στο 60% πλάνο της προπόνησής σας. Μπορείτε να πάτε στο 55%, να αφαιρέσετε και να βάλετε ένα 5% περισσότερο σε ασκήσεις εφηβιασμού, οι οποίες υπάρχουν πάρα πολύ βιβλιογραφία, έχετε σίγουρα εμπειρία, καταστάσεις 3-2, καταστάσεις 4-3, 5-4, που μπορείτε να τις σταδιακά να τις βάζετε σε όλες τις μέρες της προπόνησής σας, με αποκορύφωμα την προπόνηση της Πέμπτης, έτσι και της Παρασκευής, που είναι η pre-game προπόνηση, για τους προπονητές οι οποίοι έχετε έναν αγώνα προπόνηση. Δηλαδή την προπαραμονή πρέπει να τρέξετε πολύ. Συν τη διδασκαλία την οποία θα κάνετε, όπως θα τη δείξουμε πιο αργότερα, πάνω στις καταστάσεις του δευτερεύοντα εφηδιασμού. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, ο δευτερεύοντας εφηδιασμός δίνει πόντους στην επίθεση με διάφορους τρόπους. Όπως βλέπετε, μπορεί να υπάρχει σκορ μέσα από το δευτερεύοντα εφηδιασμό χωρίς τη χρήση screen στην μπάλα, δηλαδή χωρίς το λεγόμενο ball screen. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις που πολλές ομάδες παίζαν τη λεγόμενη motion offense. Η motion offense τι ήτανε? Συνεχή κίνηση, passing game, που κατέληγε στην κατάσταση ένας εναντίον ενός και είτε παίζανε από έξω προς τα μέσα, είτε παίζανε από μέσα προς τα έξω, δηλαδή ο ψηλός να προσπαθήσει να βάλει καλάθι και αν έρθει βοήθεια να δώσει την μπάλα έξω για ένα shoot, είτε το αντίστοιχο. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε πολλές καταστάσεις με εφηδιασμό χωρίς κρίση την μπάλα. Τα πρώτα 4-5 δευτερόλεπτα, αυτό τι σημαίνει? Ότι με μια μεγάλη μακρινή πάσα, στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα να περάσουμε τη σέντρα και στο 3-4 δευτερόλεπτο να κάνουμε ένα εύκολο lay-up από ένα παίχτη guard ο οποίος έχει φύγει στον εφηδιασμό. Η δυνατότητα, όπως βλέπουμε εδώ, μπορούμε στο δεύτερο εδώ, δυνατότητα να σκοράρεις μετά από screen μακριά από την μπάλα. Μπορούμε να σκοράρουμε δηλαδή χρησιμοποιώντας ένα stagger screen, ένα flare screen, όλα αυτά τα οποία σας γράφω εδώ είναι μέσα στην ανάλυση των plays των οποίων χρησιμοποιούμε και θα τα δείτε και στο χαρτί πώς αναπτύσσονται. Ένα score εύκολο σε μια low post θέση οποιοδήποτε παίκτη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να ποστάρετε αν υπάρχει mismatch στη δευτερεύουσα κατάσταση οποιοδήποτε παίκτη σας. Είναι απαγορευτικό. Παλιά λέγαμε να ποστάρει μόνο το 4 και το 5. Πλέον το σύγχρονο μπάσκετ το ξέρετε πολύ καλά ότι πρέπει να περάσουν από όλες τις κινήσεις και από όλες τις θέσεις του low post όλοι οι παίκτες. Ο 1, 2, 3, 4, 5. Ο point guard, ο shooting guard, το small forward, το power forward, ο center. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε μία ή δύο καλές κινήσεις, να μάθουμε στους παίκτες μας, ώστε σε περίπτωση που μπορούμε να αποστάρουμε σε ένα mismatch στον εφηδιασμό, να αποστάρουμε έναν οποιοδήποτε παίκτη. Πάλι χωρίς τη χρησιμοποίηση screen στην μπάλα. Score από cross screen κατάσταση. Μπορούμε να, δηλαδή, να βάλουμε καλάθι όταν διασταυρώνεται δύο guard, δηλαδή τρέχει ο playmaker στο κεντρικό διάδρομο. Και αριστερά-δεξιά τα δύο γκάρ μπορούν να σκηναριστούν μεταξύ τους και όποιος βγει ξεμαρκάρος να πάρει ή ένα σουτ ή να παίξει ένας εναντίον ενός. Έτσι. Σκορ συνεργασία των δύο ψηλών, το trailer option που λέμε. Μπορεί η μπάλα να πάει στο low post και το δεύτερο trailer το οποίο κόβει επάνω στη ρακέτα, δηλαδή από πέναντι στην προσωπική, στην προέκταση της προσωπικής, να κόψει μέσα και να πάρει μια πολύ εύκολη πάσα από το ψηλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο low post ο παίκτης, έτσι εγώ τον λέω playmaker, γιατί πραγματικά η assist που μπορεί να δώσει από το low post στον παίκτη που κινείται σαν δεύτερο trailer είναι ένα εύκολο καλάθι. Και έχουμε και ένα τέταρτο, Αντώνη, δεν το βλέπω, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Δεν ξέρω αν μπορείς να μου μετακινήσεις λίγο την εικόνα μου, το δικό μου το παραθυράκι. Score. Και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εσείς ακόμα και στις μικρές ηλικίες, έτσι, την clear out κατάσταση, όταν ο playmaker μπορεί να καταλάβει ότι έχει την ικανότητα να περάσει τα αργά πόδια του προσωπικού του αντιπάλου, να διώξει, να καθαρίσει την αριστερή, τη δεξιά πλευρά και να πάει σε ένα εύκολο lay-up. Αυτή είναι μια κατάσταση, όλες αυτές οι 6 καταστάσεις, συν τις συνεργασίες τις οποίες μπορείτε να βγάλετε, είναι ο λεγόμενος δευτερεύον εφηδιασμός που δίνει πόντους στην επίθεση χωρίς να υπάρχει κανένα screen στην μπάλα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτά μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και στις αναπτυξιακές ηλικίες, εκεί που δεν χρειάζεται να έχουμε screen στην μπάλα, να βάλουμε τους παίκτες να προσπαθήσουν να παίξουν ατομικά, έτσι βελτιώνοντας την ατομική ικανότητα και δημιουργώντας ρήγματα, χρησιμοποιώντας δηλαδή το ένας εναντίον ενός που είναι όλο το σύγχρονο μπάσκετ.
Λοιπόν, αν πάμε τώρα στο λεγόμενο κατά κόρον χρησιμοποιούμενο τα τελευταία χρόνια screen στην μπάλα, το οποίο παλαιότερα είπαμε λόγω της motion επίθεση του passing game και ειδικά τώρα στις μικρές ηλικίες δεν υπάρχει screen στην μπάλα, χρησιμοποιούμε το motion και το passing game. Αν πάμε σε πιο υψηλού επίπεδο ομάδες, έτσι ομάδες οι οποίες παίζουν σε καλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ομάδες Ευρωλίγκα, ομάδες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά είδη screen. Κάποια από τα αγαπημένα μου screen, τα λεγόμενα surprising screen ή side screen, τα οποία εγώ θα τα ονομάσω, το play θα το ονομάσω quick, όταν δηλαδή ο playmaker καταλάβει πει το σινιάλο quick, είναι ένα γρήγορο πλάγιο pick and roll, έτσι, στην προέκταση προσωπική στο site, στα 45 που λέμε εμείς προπονητές, ή surprising screen, εκεί που πάει να κόψει, να αποστάρει, ξαφνικά γυρίσει και κάνει ένα εύκολο screen. Παραδείγματος χάρη ο Δημήτρης ο Μαυροϊδής, ο οποίος ήταν ένα παίκτης, ο οποίος τον είχα στα χέρια μου 2-3 χρόνια, έκανε πάρα πολύ καλή τη δουλειά. Ο Κώστας ο Γαϊμακόγλετς, για να αναφέρουμε παλιούς παίκτες, που πηγαίνανε, δήθεν ότι θα αποστάρουν μέσα ή θα κόψουν μέσα, και εκείνη τη στιγμή ερχόντουσαν και κάνανε ένα screen στην μπάλα για να κάνουν ένα εύκολο καλάθι και μια συνεργασία 2-2. Μετά πάμε στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέει double pick with different options. Είναι τα συνεχόμενα, όχι τα horns. Είναι τα συνεχόμενα δύο screen στην μπάλα που παίρνει ο κοντός, ο playmaker, που μπορεί να γίνεται και με handoff, θα το δείτε. Αντώνη, μην μου το χάνεις, συγγνώμη, αν μπορεί να το ξαναγυρίσουμε πάλι εδώ, στα options, ναι. Και μπορούμε να ονομάσουμε το quick high, το quick down, το handoff quick down. Είναι τρία options του δευτερεύοντα εφηδιασμού, τα οποία θα σας τα δείξω αργότερα. Απλώς σας τα λέω εδώ για να ξέρετε περισσότερο την ύλη, την οποία θα αναλύσουμε κάτω. Και το swing with different options είναι μια διαδεδομένη κίνηση η οποία την παίζει σχεδόν όλη η Ευρώπη. Τη χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι η λεγόμενη επίθεση όταν δεν έχουμε λύση από την strong side, από εκεί που παίζεται, από εκεί που ξεκινάει ο δευτερεύον εφηδιασμό, να μεταφερθεί η μπάλα στην αδύνατη πλευρά και εκεί να αρχίσουν τα διάφορα option τα οποία βάζετε ανάλογα με τους παίκτες που έχετε, ανάλογα με την άμυνα την οποία αντιμετωπίζετε εκείνη την ώρα και ανάλογα δηλαδή με την ικανότητα των παιχτών, των πέντε παιχτών που είναι μέσα στο παρκέ. Έτσι, αυτή εδώ η swing with different options είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επίθεση, η οποία κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο σεμινάριο είναι πολύ εύκολο να αντιχτίσετε από 2-0, 3-0, να έχετε όλες δηλαδή τις συνεργασίες για να μπορέσετε να έχετε πολλά αποτελεσματικά καλάθια και σε πολύ γρήγορο ρυθμό, χωρίς να σπαταλάτε το 5-5 σας. Να προχωρήσουμε λίγο, Αντώνη. Ωραία, βλέπετε εδώ πέρα έχω βάλει μια γραφική παράσταση, είναι το λεγόμενο side screen. Ο ψηλός, βλέπετε, είναι σε αυτήν εδώ τη φάση, κάνει το screen στην μπάλα, το τεσσάρι είναι εδώ ακροβολισμένο, είναι το λεγόμενο spain που θέλουμε, το small forward είναι εδώ και το άλλο guard είναι από τη μεριά της μπάλας, έτσι. Αυτή είναι μια φάση που μπορεί να ονομαστεί quick, θα το δείτε πιο κάτω στη γραφική παράσταση, και ανάλογα το τι θα κάνει εδώ αυτός ο playmaker, ο παίκτης ο οποίος πρέπει να βυθιστεί να πάει 1-2 τρίπλες για να τραβήξει τον παίκτη τις βοήθειες, μπορεί να έχει εδώ πάσα, έξτρα πάσα, άλλη μια πάσα, το ξέρετε, πρέπει να το διδαχτείτε, δηλαδή αυτές εδώ οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά στα side screen και ειδικά στο screen στην μπάλα, σε αυτό εδώ το επίπεδο, είτε από την αριστερή πλευρά είτε από τη δεξιά πλευρά. Αυτή είναι η ιδανική, έτσι, η ιδανική θέση που πρέπει να έχουν οι περιφερειακοί ή μάλλον οι τρεις παίκτες που περιμένουν την πάσα από τον γκάρ και γι' αυτό τους ονομάζουν οι Ισπανοί The Three Amigos, οι τρεις φίλοι δηλαδή, οι οποίοι είναι έτοιμοι να χτυπήσουν την άμυνα. Ειδικά όταν η άμυνα είναι μέσα, βλέπετε εδώ η άμυνα είναι μέσα, έχουμε τις ανάλογα αποστάσεις. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν οι τρόποι που χρησιμοποιώ στο δευτερεύοντα εμφυδιασμό ανάλογα με το roster της ομάδας. Θα με ρωτήσετε, coach, χρησιμοποιείτε τα ίδια option του δευτερεύοντα εμφυδιασμό σε κάθε ομάδα που αναλαμβάνετε? Θα έλεγα δεν χρησιμοποιώ όλα τα ίδια option σε όλες τις ομάδες που χρειάζομαι, γιατί μπορεί να μην έχω πολύ ψηλό παίχτη που να μπορώ να τον ποστάρω ή μπορεί να μην έχω πάρα πολύ καλό δεύτερο guard που να μπορεί να παίξει το ίδιο καλά με τον point guard, να πάρει δηλαδή το screen. Θα δω ανάλογα το roster ποιοι είναι οι παίκτες οι καλύτεροι που θέλω να τους χρησιμοποιήσω για screener και για roll-in παίκτες, δηλαδή για ψηλούς που μπορούν να βυθιστούν να πάρουν την μπάλα μέσα. Ποιοι είναι οι καλύτεροι χειριστές στις μπάλες, ποιος παίκτης πρέπει να είναι στην close-out άμυνα για να πάρει το shoot. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσετε στο roster σας και ανάλογα να τοποθετήσετε και να δώσετε τους κανόνες στην ανάπτυξη του δευτερεύοντα εφηδιασμού. Άρα, παράλληλα με τις ικανότητες των παιχτών σας, του roster σας, μπορείτε να χτίσετε και να ετοιμάσετε την ομάδα σας και συνδυάζοντάς σας με την τακτική, τη λεγόμενη φιλοσοφία, που δεν είναι φιλοσοφία, είναι επιθετική τακτική,
του κάθε προπονητή. Έτσι. Πάμε στην επόμενη καρτέλα μας. Πολύ ωραία. Συγγνώμη. Εδώ είναι όλο το μπάσκετ. Εδώ είναι όλο το μπάσκετ, ειδικά σε μια ανάπτυξη ευνηδιασμού και δευτερεύοντας επίθεσης. Τι χρειάζεται σαν συστατικό ενός επιτυχημένου καλαθιού μέσα από το transition game? Τι χρειάζεται καταρχήν? Αποστάσεις είναι το πιο βασικό. Είναι οι σωστές αποστάσεις. Πολλές φορές δεν έχουμε καλές αποστάσεις. Πρέπει να δουλέψετε πάρα πολύ στις αποστάσεις. Όπως θα δείτε αργότερα στη γραφική ανάλυση, θα δείτε πώς είναι τοποθετημένοι οι παίκτες, έτοιμοι για την έξτρα πάσα που λέμε εδώ, ή έτοιμοι για να παίξουν ένας εναντίον ενός. Εδώ η διάταξη low post, θα πρέπει να διδάξουμε την ομάδα μας τι θα κάνετε όταν η μπάλα πάει στο low post. Πώς δουλεύει η strong side, πώς δουλεύει η weak side. Έτσι. Άλλο ένα κομμάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το δουλέψουμε, τις συγκεκριμένες θέσεις και την κίνηση που θα κάνουμε. Δεν θέλει πολλά πράγματα, μια συγκεκριμένη κίνηση όταν η μπάλα πάει στο low post. Μεταφορά της μπάλας από τη μια πλευρά στην άλλη, πάρα πολύ βασικό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κανόνας λέει ότι η άμυνα κουράζεται όσο η μπάλα μετακινείται. Όσο την μπάλα την παιδεύουμε και την κρατάμε στην ίδια πλευρά, η weak side δεν κινείται καθόλου, η άμυνα δεν κουράζεται. Άρα ασφαλώς έχουμε μια επίθεση μονοδιάστατη, και πόσο μάλιστα όταν λέμε transition και γρήγορο εφηδιασμό, secondary break, πρέπει η μπάλα, αν δεν έχουμε καλάθι από τη μία πλευρά, να μεταφερθεί γρήγορα στην άλλη πλευρά και να πάμε και τα υπόλοιπα options. Και εδώ είναι η τελευταία, η αναγνώριση διαφορά ύψους παικτών, το λεγόμενο mismatch, το έγραψα στα ελληνικά. Έτσι, σε υψηλού επίπεδο ομάδες, αλλά ακόμα και σε επίπεδο 14-15 χρονών, υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι έχουν μια διαφορά ύψους. Πρέπει να μάθουμε να τους παίζουμε. Είτε σε επίθεση 5 εναντίον 5, είτε σε επίθεση δευτερεύοντα εφηδιασμού. Άρα όλα αυτά τα συστατικά της επιτυχημένης κατάστασης περικλείονται σε αυτά εδώ τα 5 κουτάκια, το spacing, την extra πάσα, η low post action, strong side και weak side. Έτσι. Μεταφορά της μπάλας στο swing often, να μεταφέρουμε την μπάλα από τη δυνατή πλευρά στην αδύνατη πλευρά, και τα λεγόμενα mismatch. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα εύκολο καλάθι στον εφηδιασμό, είτε στο πρωτεύοντα είτε στο δευτερεύοντα, και εδώ θέλω λίγο να σταθώ. Υπήρχαν πολλοί προπονητές οι οποίοι διατυπώνουν την αίστασή τους ότι όταν πάμε και σκεφτόμαστε ότι θα κάνουμε δευτερεύοντα εφηδιασμό και φωνάζουμε, ας πούμε, το quick, σκοτώνουμε το πρωτεύοντα εφηδιασμό. Αυτό νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία, ναι, μεν την ενστερνίζομαι εν μέρη, αλλά θα έλεγα ότι ο πρωτεύοντας εφηδιασμός πρέπει να είναι συνδυασμός, να υπάρχει συνέχεια του δευτερεύοντα εφηδιασμού. Πάντα πάμε για πρωτεύοντα εφηδιασμού σε καταστάσεις 3 εναντίον 2. Όταν όμως έρθει τέταρτος παίκτης ή πέμπτος παίκτης εναντίον 4 ή 5 παιχτών, πρέπει να σκεφτούμε μια γρήγορη συνέχεια. Άρα αυτή η γρήγορη συνέχεια είναι ο λεγόμενος δευτερεύον εφηδιασμός. Οπότε μην πέσετε στην παγίδα ότι επειδή θα βάλω δευτερεύοντα εφηδιασμό με τα option τους, θα κόψω τον πρωτεύοντα εφηδιασμό. Είναι δύο πράγματα τα οποία μπορούν να συνδυαστούν κατάλληλα με την πολύ καλή προπόνηση και να βάλετε κάποιες συγκεκριμένες νόρμες, κάποιους συγκεκριμένους όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι από πού προέρχονται? Από την άμυνα την οποία θα σας οδηγήσει η άμυνα της αντίπαλης ομάδας. Read what kind of defense is the other team playing. Διαβάστε τι άμυνα παίζει η αντίθετη ομάδα. Όσοι μπορείτε να κάνετε scouting, μπορείτε να ξέρετε τι άμυνα παίζει στο side screen. Αν παίζει straight άμυνα, αν κάνει αλλαγές, switch, αν παίζει flat όταν είναι pick and roll στο κέντρο, αν παίζει flat να είναι μέσα ο ψηλός, αν σας στέλνουν κάτω, down defense. Έτσι, όλα αυτά τα μπορείτε να τα δείτε ανάλογα με την κατασκοπία που έχετε και τις πληροφορίες που έχετε, αλλά και μέσα στο παιχνίδι, έτσι, σε μια αναγνωριστικές πρώτες επιθετικές κινήσεις, μπορείτε να καταλάβετε, όταν δεν υπάρχει κατασκοπία ή δυνατότητα κατασκοπίας, ειδικότερα σε μικρές ηλικίες, τι είδος άμυνα παίζει η κάθε ομάδα. Hedge out ή παγίδα on the ball screen που γράφω εδώ, όλα αυτά είναι καταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά οι προπονητές σε επιθετικές καταστάσεις. Trail and track on ball screen, άλλη μια άμυνα πάνω στο ball screen. Είναι δηλαδή αυτά η καθημερινότητα σε κάθε παιχνίδι. Ειδικά δηλαδή όταν πλέον όλοι οι προπονητές τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει τόσο πολύ το screen στην μπάλα. Έτσι. Άρα διαβάζουμε την άμυνα και αντίστοιχα έχουμε λύσεις σε κάθε είδους άμυνα. Και εδώ πέρα είναι το λεγόμενο scouting, αυτό το οποίο έχετε μιλήσει με άλλους προπονητές, ότι προετοιμάζουν την ομάδα από τη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας τι είδους άμυνες παίζει και ούτε καθεξής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις επιθετικές δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε
από τη δυνατή πλευρά, έτσι, της μπάλας. Όπως βλέπετε, έχω συνηθίσει, έχω γράψει αυτά όλα τα πινακά και τα έχω γράψει στα αγγλικά, γιατί επειδή συνήθως η πλειονότητα των παιχτών σε υψηλό επίπεδο γνωρίζουν αγγλικά και επειδή δεν είναι τόσο ωραίο να μεταφράζουμε, δηλαδή κάποιοι όροι οι οποίοι έχουν έρθει από την Αμερική, από τη γενέτειρα του μπάσκετ, δεν μεταφράζονται εύκολα. Καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε, δεν είναι αφελληνισμός ούτε εξαφάνιση ελληνικής γλώσσας, να χρησιμοποιούμε κάποιες συγκεκριμένες ορολογίες. Όταν έχουμε δηλαδή, όπως λέμε εδώ, without any ball screen, όταν έχουμε άμυνα η οποία είναι κανονική, αφού δεν υπάρχει, είναι άμυνα man-to-man κλειστό, χωρίς screen στην μπάλα, έχουμε πολλές δυνατότητες να σκοράρουμε, είτε με lay-up, finish to the basket, έτσι, είτε με reverse pass του παίκτη ο οποίος πάει να κάνει δίζηση και να γυρίσει πίσω στο trailer, ο οποίος μπορεί να κάνει ένα shoot στο τρίποντο, είναι η πάσα, η reverse pass από την αριστερή, από τη δεξιά πλευρά ή ακόμη και από το κέντρο ενός guard, ο οποίος δεν μπορεί να σκοράρει αλλά κάνει reverse pass, σταματάει και γυρίζει, και θα μπορείτε να θυμηθείτε τη φοβερή πάσα που έκανε ο Διαμαντίδης εκεί που έκανε lay-up με την εθνική ομάδα το 2005 και γύρισε, σταμάτησε και γύρισε στη λεγόμενη και έκανε τη reverse pass στο ZC που έβαλε το τρίποντο και κερδίσαμε τους Γάλλους στον ημιτελικό του 2005. Έτσι, αυτό είναι το λεγόμενο drive and reverse pass, δηλαδή σταμάτημα, πάσα προς τα έξω, shoot. Δεν μαρκάρεται εύκολα, γιατί έτσι όπως είναι η φόρα της άμυνας να μαρκάρει την μπάλα, όλοι τρέχουν μέσα στο ζωγραφιστό. Άρα, αν το τρέιλερ μείνει προς τα έξω, γι' αυτό πρέπει να έχουμε καλό spacing, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη reverse pass. Η kick-out πάσα, το drive μπορεί να κάνει ένα shooting guard, να περάσει τον αντίπαλό του, να έρθει βοήθεια και να κάνει την kick-out πάσα για ένα τρίποντο. Αυτή είναι η δυνατότητα, δηλαδή, μέσα από τον εφηβιασμό, μέσα από την transition κατάσταση, να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι. Clear-out καταστάσεις, είτε από το point guard να παίξει ένας εναντίον ενός, finish at the basket, το χρησιμοποιούν κατά κόρον οι Ισπανοί, να μπορούν να κάνουν δηλαδή τελείωμα εφηβιασμού cost to cost, το έχετε δει πάρα πολλές φορές σε πολλά παιχνίδια, και πιστεύω ότι αν υπάρχει δυνατότητα, ο guard μπορεί να τρυπήσει την άμυνα, μπορεί να το κάνει, πάλι με το point guard reverse pass, πάλι kick out pass, βλέπετε δηλαδή είτε από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά, είτε από τα φτερά, είτε από το κέντρο, μπορούμε να έχουμε clear out καταστάσεις, είτε από το shooting guard ή drive ή πάσα. Και το τρίτο, το οποίο είναι το low post action, feed the post, ένας εναντίον ενός παιχνίδι, δηλαδή κατευθείαν γρήγορη πάσα στο low post, το πρώτο τρέλ, και παίζει ένας εναντίον ενός με τους κανόνες που έχουμε στις υπόλοιπες θέσεις. Πάσα στο πρώτο κόψιμο, δηλαδή το guard το οποίο πασάρει στο ψηλό, επειδή θέλω όταν πασάρει το guard στην πλευρά της μπάλας να κόβει, μπορεί να πασάρει στο guard και να βάλει ένα καλάθι στο guard. Έτσι, mirror action είναι ο λεγόμενος καθρέφτης όταν είναι ο ψηλός στο low post. Όπως θα δείτε στο σχέδιό μας, όταν είναι στο low post action, το τεσάρι μας κάνει ένα flare screen για το 3 και κατευθείαν πάει στο άλλο block της ρακέτας. Και παίζουν ένας εναντίον ενός, προσπαθώντας να πασάρει, αν περάσει τον πάνω, τον παίχτη τον ψηλό, να πασάρει στον άλλο ψηλό. Ο λεγόμενος καθρέφτης. Και το pass of the dribble, έτσι, η backdoor του point guard. Υπάρχουν δηλαδή πολλές πιθανότητες με μια γρήγορη πάσα, με ένα backdoor, δηλαδή ο point guard να πασάρει την μπάλα στο shooting guard, να κόψει κατευθείαν εκεί που κοιμάται η άμυνα, η προσωπική του άμυνα, και να βάλει ένα εύκολο καλάθι, έτσι, ένα lay-up. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, τους οποίους αν τους δουλέψουμε στην προπόνηση, είτε από 2-0 είτε από 3-0, θα μπορούμε να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι, εφόσον βέβαια ο προπονητής, εφόσον εσείς θέλετε, οι ομάδες σας να τρέχουν σε πολλά χρονικά διαστήματα του παιχνιδιού. Υπάρχουν βέβαια κάποια παιχνίδια, έτσι, τα οποία δεν θέλετε να τρέξετε εκεί κάπου, θα κόψετε λίγο την ταχύτητα, θα πάμε σε λίγο πιο ελεγχόμενο ρυθμό για την αποφυγή των λανθών, κάπου υποτίθεται κάποιες ομάδες μπορεί να μην μπορούν να ακολουθήσουν αυτό το γρήγορο τέμπο, άρα θα πάτε πιο διαβασμένα, πιο αργά, για να μπορέσετε να ελέγξετε το παιχνίδι σας, το επιθετικό σας παιχνίδι. Πάμε παρακάτω στο επόμενο. Ωραία. Στη strong side of the ball, έτσι, πάλι στο side defense, έχουμε την clear out κατάσταση ή το κόψιμο ή την πάσα και το κόψιμο, clear και το cut, ή sweep και down screen για 1-2-3. Το 1-2-3 τι σημαίνει, είναι η θέση ο άσος, ο 2 ή ο 3. Όταν πασάρει, μας παίζουν δηλαδή down άμυνα, όταν πασάρει προς τα έξω στη reverse pass, θα δεχτεί ένα down screen. Είναι καταστάσεις αυτές τις οποίες θα δούμε πάλι. Θα σας εξηγήσω πάνω στη γραφική παράσταση πώς γίνεται αυτή η άμυνα, πώς γίνεται μάλλον αυτή η επίθεση όταν η άμυνα σας στέλνει προς τα κάτω. Η λεγόμενη down defense που πολλοί προπονητές
παίζουν down defense, δηλαδή δεν αφήνουν να πάνε προς το κέντρο, δεν αφήνουν να πάρουν το screen. Εκεί υπάρχει ειδικός τρόπος που μπορούμε να χτυπήσουμε τη συγκεκριμένη άμυνα. Προχωράμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα μότο το οποίο το ακολουθώ στις ομάδες, το χρησιμοποιώ. Είναι οι good fast break teams, οι καλές ομάδες στον εφηδιασμό, always pass ahead, πάντα προχωράνε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, enjoy the basket, έτσι, find the easy layup, είναι το λεγόμενο βρέστε το εύκολο καλάθι, βρέστε τους εύκολους πόντους, γιατί αυτό χαρίζει το θέαμα και αυτό δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε μια ομάδα η οποία στο 5-2-5 είναι ισοδύναμη με τον αντίπαλό της, να κερδίσει τα σημεία μια άλλη ομάδα όταν είναι καλύτερη στο επιθετικό κομμάτι, στο δευτερεύοντα εφηδιασμό. Λοιπόν, αυτά είναι γενικά που θα συζητηθούν μέσα από τα options που θα δείξω, τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλη τη σεζόν. Αυτό εδώ πέρα είναι το πινακάκι, μπορείτε και εσείς να το κάνετε μια παραλλαγή, μπορείτε να προσθέσετε κάποια άλλα πράγματα, είναι βασικά στοιχεία. Δεν είναι απαραίτητα να χρησιμοποιούνται μόνο στις μεγάλες ομάδες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε επίπεδο μπάσκετ, είπαμε ηλικιακό, εκεί που δεν χρησιμοποιείται το screen στην μπάλα, και σε επίπεδο το οποίο δεν είναι επίπεδο ευρωπαϊκό. Είναι πράγματα τα οποία τα βρίσκουμε κάθε μέρα, αλλά το πιο βασικό, παιδιά και αγαπητοί συνάδελφοι, το ξέρετε πολύ καλά, είναι η συνήθεια, το habit. Οι Αμερικάνοι λένε basketball is a habit. Ό,τι κάνετε σωστά στην προπόνηση, όπως προπονήσετε στην προπόνηση, έτσι θα παίξετε. Όσο πιο δυνατά, όσο πιο γρήγορα είναι η επίθεση, όσο πιο γρήγορο είναι η ανάπτυξη του εφηδιασμού σας, το ίδιο θα κάνετε σε επίπεδο όταν είστε στο γήπεδο, όταν είστε στον αγώνα, στο επίσημο παιχνίδι. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι πριν προχωρήσουμε στις γραφικές παραστάσεις. Έτσι, είμαι στη διάθεση αν χρειαστεί κάποια ερώτηση σε αυτά τα οποία είδαμε, αν είναι κατανοητά, αν θέλουμε κάποια επεξήγηση διαφορετική. Είμαι στη διάθεσή σας. Αντώνη, μπορούμε να προχωρήσουμε? Ναι, coach, δεν υπάρχει κάποια ερώτηση μέχρι τώρα. Νομίζω να συνεχίσουμε και να συγκεντρώσουμε όλοι στο τέλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πιο απλή ανάπτυξη του πρωτεύοντα εφηδιασμού, γιατί εδώ βλέπουμε ο point guard, ο άσος, έτσι, θα πασάρει κατευθείαν στο guard το 2, που τις περισσότερες φορές θέλουμε να τρέξει στον αριστερό διάδρομο. Αυτό βέβαια είναι θέμα δικό σας, που θέλετε να βάλετε τον καλύτερο σας παίκτη. Συνήθως μπαίνει από εδώ ο 2, ο 3 από την άλλη μεριά. Αντίθετα, όπως βλέπετε, το πρώτο τρέλερο το 4, το 5 πρέπει να είναι λίγο πιο πίσω. Απλώς η γραφική παράσταση της μισής ρακέτας είναι δίπλα, δεν είναι δίπλα, είναι λίγο πιο πίσω. Και είναι λεγόμενο quick action. Όταν θα φωνάξουμε quick, ξέρει ο playmaker ότι θα πασάρει ή αριστερά ή δεξιά, ανάλογα που θα πάει από τη μεριά της μπάλας. Από εδώ είναι αριστερά. Αν θα έτρεχε από εδώ, θα έπρεπε το 4 να πάει από αυτή τη μεριά και το 5 να πάει αριστερά. Εδώ, όταν φωνάξουμε quick, θα παίξει ένας εναντίον ενός ο 2 με όλες τις καταστάσεις που είπαμε πριν. Αν δυσδύσει και βάλει το καλάθι, είναι ένα πολύ εύκολο καλάθι, είναι το quick finish. Αν έρθει βοήθεια του άσου, γιατί πραγματικά όταν πασάρει ο άσος, έτσι, ο αμυντικός του playmaker, έτσι είναι from the cut, μπροστά από τον παίκτη που κόβει. Μπορεί δηλαδή ο άσος να κόψει εδώ, αν δεν πάρει την μπάλα να μπει στη γωνία, και αν κάνει drive και τον βοηθήσει, θα έχει μια kick out πάσα. Ο 3 κινείται ανάλογα με την μπάλα, αλλά πρέπει να ανέβει πιο κάτω. Ο 4 ακολουθεί τον παίκτη αυτόν. Έτσι. Και ο 5 είναι το trailer. Αυτή είναι η λεγόμενη quick action, είναι ουσιαστικά στα όρια του πρωτεύοντα εφηδιασμού. Αν υπάρχει δεύτερη και τρίτη πάσα, είναι ο λεγόμενο δευτερεύοντα εφηδιασμό, ο οποίο έχει και τη συνέχεια του, την οποία θα δείξουμε στι επόμενε καρτέλε μα. Εδώ είναι το clear out που λέμε. Όταν λέμε clear, θα πρέπει ο άσος να φωνάξει clear πολύ πριν από τη σέντρα ή να πει clear one. Όταν λέμε clear one, σημαίνει ότι το clear out είναι για τον playmaker. Τι κάνει ο clear? Ό,τι κάνει ο playmaker, διώχνει τον guard, πάει στη γωνία τον guard, το 3 ανεβαίνει επάνω, διαμορφώνει τη θέση του ανάλογα με το 2. Ο 1 έρχεται προς τα κάτω και προσπαθεί να παίξει ένας-ένας. Τώρα το ένας-ένας μπορεί να ξεκινήσει από έξω προς τα μέσα και να παίξει το low post. Δηλαδή, αν εμείς εδώ δούμε ότι υπάρχει ένα mismatch σε ύψος, ο ψηλός ο playmaker και είναι πιο βαρύς, δηλαδή είναι πιο ψηλός και πιο σωματότητος από την μπαλό του, μπορούμε να κάνουμε clear out και να έρχουμε να παίξει ένας εναντίον ενός. Κατά κόρον ο Διαμαντίδης του άρεσε από εδώ να κάνει clear out, να φεύγει ο παίκτης εδώ
να έρχεται τον Γκάρ δηλαδή από την weak side, να πηγαίνει στη weak side από την αντίπλευρα. Και ο Δημήτρης εδώ που ήταν πάρα πολύ καλό στο 1-1 απ' έξω προς τα μέσα, ερχόταν με τρίπλα, έπαιζε εδώ, έπαιρνε την μπάλα, έτσι. Και άρχισε να δημιουργεί ή ένας εναντίον ενός και έβρισκε τις διάφορες πάσεις. Το spacing είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Να πάμε και στην επόμενη καρτέλα. Πολύ ωραία. Όπως βλέπετε εδώ, ο Άσος, έτσι, έχει περάσει τον παίχτη του. Αν έρθει η βοήθεια του 2, έχει έξτρα πάσα στο 2, στον γκάρ. Αν η βοήθεια, ο 3 πάει να καλύψει το 2, ο 2 έχει πάει στον 3. Ο 5 κινείται ανάλογα με την μπάλα, ο 4 ανάλογα με την μπάλα. Άρα γράφουμε clear out to 1, ο point guard finish to the basket, or kick out πάσα. Για να προχωρήσουμε. Όταν η μπάλα από τον Άσο δεν μπορέσει να βγάλει πάσα, έτσι, την kick out πάσα σε αυτήν εδώ την απόσταση, έχουμε τη reverse πάσα στο 4. Η reverse pass στο 4 είναι το πρώτο τρελέρ, το οποίο, όπως είπαμε, ακολουθεί πίσω από το τρέξιμο του 1. Αυτή είναι μία πάσα που δεν μαρκάρεται εύκολα, γιατί όπως κάνει μπάσιμο και πάει προς τα κάτω ο Άσος, ο 4 πολλές φορές προσπαθεί να δώσει μια μικρή βοήθεια, έτσι, ο αμυντικός. Άρα, με το που θα δώσει την μπάλα ο 1 στον 4, ο 4 μεταφέρει την μπάλα στο 5, είναι πάρα πολύ, όχι απίθανο, δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένο το πεντάρι, έτσι, το πεντάρι, να μαρκάρει το αντίστοιχο ψηλό. Άρα ο 5 μπορεί εύκολα να πάρει την μπάλα. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη. Αντώνη, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Η μπάλα είναι στο 5, έχει μεταφερθεί η μπάλα στο 5 και τι κάνουμε τώρα, τη συνεργασία των δύο παιχτών. Εδώ είδατε δεν έχουμε στο clear, έτσι έχουμε τη συνέχεια από τη strong side για να βγάλουμε ένα shoot του Άσου από το down screen του 4 ή μια εύκολη πάσα, ένα flash του 4. Εδώ ειδικά δηλαδή αν υπάρξει αλλαγή, είναι πολύ εύκολα ο Άσος να πάρει το 4, άρα μπορεί να τον περάσει ένας εναντίον ενός, ή ο 4 να βάλει πλάτα τον X1, τον αμυντικό δηλαδή του Άσου, και να βάλουμε ένα εύκολο καλάθι. Είδατε δηλαδή όταν υπάρχει mismatch, το βλέπετε, high-low, 4 με 5 υπάρχει mismatch, είναι 2-3 καταστάσεις που μπορούμε να έχουμε μέσα από το clear, γιατί αν πάμε λίγο προς τα πίσω και το ανακεφαλαιώσουμε, μπορούμε, Αντώνη, να πάμε λίγο πίσω στις πίσω καρτέλες. Η πρώτη, μπράβο, εδώ, clear, φεύγει, τον διώχνει, παίζει low post, εκεί, προχωράμε στο επόμενο. Εδώ, αν μπορεί να τον περάσει, το τελειώνει τη φάση. Αν δεν μπορεί να την περάσει, έχουμε μια πάσα στο 2, ένα γρήγορο shoot. Εδώ, όταν ο παίκτης είναι ξεμαρκάρωσος, εγώ θέλω πάντα να κάνει το shoot. Ας είναι η δεύτερη πάσα, γιατί είναι η λεγόμενη πάσα εκβιασμού και θέλω το 4 και το 5 να έχουμε καλάθι υποστήριξη, δηλαδή να πάνε στο επιθετικό rebound. Αυτή είναι η εντολή. Και αν υπάρχει βοήθεια του 3 στο 2, τότε σουτάρει ο 3. Έτσι. Αν δεν γίνει αυτή η πάσα προς τα έξω, πάμε στην επόμενη καρτέλα. Έχουμε reverse πάσα στον 4, πολύ γρήγορα πάσα στον 5 και downscreen, πάμε Αντώνη, ο 4 με τον 1. Και εδώ πλέον ψάχνουμε τις συνεργασίες. Αυτή είναι μια επίθεση που αν γίνει τόσο γρήγορα, στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα έχουμε τελειώσει τον εφηδιασμό μας, πετυχαίνοντας ένα καλάθι ή παίρνοντας ένα foul μέσα από το clear, μέσα από την κατάσταση clear, η οποία μπορεί να γίνει και με πάσα, όπως είδαμε στην αρχή, δηλαδή το clear να είναι για τον Άσο. Ο Άσος να δώσει την μπάλα στο 2 να κόψει και να παίξει ο 2 clear. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση. Έτσι, εκμεταλλευτείτε λοιπόν τον παίκτη ο οποίος είναι πολύ γρήγορο στα πόδια ή τον παίκτη ο οποίος είναι πιο ψηλός από τον αντίστοιχο περιφερειακό και ξεκινήστε να κάνετε αυτό το δευτερεύον εφηδιασμό, ο οποίος μπορεί να σας δώσει πολλά καλάθια, έτσι, τα οποία πολλές φορές δεν τα έχουμε σκεφτεί γιατί είναι τόσο απλά. Το μπάσκετ είναι απλό, δεν θέλει πάρα πολλά πολύπλοκα πράγματα. Θέλει καλή προπόνηση, εξοικείωση των παιχτών σας καθημερινά με τα κομμάτια που θέλετε να διδάξετε και θέλετε να παίξετε όλη τη σεζόν. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα έρθουν φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται να έχουμε παραπληροφόρηση στους παίκτες μας. Πρέπει να βάλουμε απλούς κανόνες και οι παίκτες είναι εκείνοι οι οποίοι είναι μιμητές, έτσι, αυτών που κάνουν. Λοιπόν, προχωράμε στην επόμενη καρτέλα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη. Πάμε λίγο πιο πίσω. Στην προηγούμενη. Ωραία. Πάμε στην επόμενη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι η λεγόμενη low post κατάσταση. Όταν φωνάξουμε low, θέλουμε να βάλουμε την μπάλα στο low post με το ψηλό μας. Όπως βλέπετε,
Δεν θέλω να διώξω τον Άσο που πασάρει στο 2 να κόψει, αλλά θέλω να διώξω τον παίχτη που πασάρει στον Γκάρ. Άρα τι κάνω, φωνάζω low 5 ή low 4, στην περίπτωση που θέλω να αποστάρω το 5 ή το 4. Το 5 είναι το center 4, το 4 είναι το power forward. Αν θέλω να παίξω low 5, ξέρουμε, ή αν θέλουμε να σχεδιάσουμε, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε κάτι στο πινακάκι, μπορούμε να πούμε τι άλλο θέλουμε για να μπορέσουμε να σκοράρουμε μέσα από το low, λοιπόν, low post κίνηση. Λοιπόν, ο Άσος πασάρει την μπάλα στο 2, ο 2 πασάρει την μπάλα στο 5, κόβει, ωραία. Ο 1 αντικαθιστά τη θέση του 2, πολύ ωραία. Και εδώ τώρα είναι όλο το αυτό που θέλω και μου αρέσει να κάνω στη weak side, στο weak side action. Όταν η μπάλα πάει στο 5, η πρώτη δουλειά του 5 είναι να παίξει ένας εναντίον ενός. Ταυτόχρονα όμως, αυτός εδώ ο παίκτης, ο Μπουρούς είναι εκπληκτικός σε αυτή τη φάση, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος είναι εκπληκτικός για να χρησιμοποιήσει ο Έλληνες παίκτες, ήταν εκπληκτικοί για να διαβάσουν την κίνηση που γίνεται στη weak side. Η ομάδα στην Ισπανία που έπαιζε ο Μπουρούς, αν θυμάστε, έτσι, τροφοδοτούσε τον Μπουρούς πάντα στο low post και εδώ έβρισκε πάντα ο Γιάννης φάσεις, είτε από το back screen, εδώ είναι ένα flare back screen του 4 για το 3, ο 3 δηλαδή μπαίνει μέσα, χρησιμοποιεί το screen του 4, κόβει προς τα δω, όπως βλέπετε. Αυτό εδώ είναι ένα εύκολο καλάθι, αν χρησιμοποιήσει σωστά το κορμί του, εδώ πρέπει να διδάξετε πώς θα πάρει το screen και πώς θα περάσει, και ο 4 κατευθείαν έρχεται και παίζει στο αντίθετο μπλοκ με τον 5. Και αν ο X2 είναι σε αυτήν εδώ την απόσταση, ένας πάρα πολύ γνωστός σας προπονητής και πάρα πολύ σπουδαίος προπονητής χρησιμοποιούσε αυτό το τυφλό screen για να γίνει skip pass του 5 στο 2. Έτσι. Αυτή είναι δηλαδή άλλη μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, δηλαδή ο κανόνας που είπαμε ότι ο low post παίκτη κόβει απέναντι, τον αντικαθιστά ο Άσος, ο 5 ξεκινάει να παίξει ένας εναντίον ενός και στη weak side, στο ύψος του τρίποντου, όχι εδώ, στο τρίποντο, ο 3 θα πάρει αυτό το screen για να κόψει, μήπως έχουμε αυτή εδώ την πάσα στον 3, διαφορετικά ο 3 βγαίνει εδώ γωνία και ο 1 ανεβαίνει επάνω, έτσι, και ο 4 κάνει flash την μπάλα στο αντίθετο block και συνεχίζεται, είμαι skip πάσα, είμαι πάσα έξω, έχουμε δηλαδή διάφορα option. Και εδώ όπως βλέπετε, είναι ένα άλλο κομμάτι, δηλαδή όταν ο 3 τον στείλω στην αριστερή πλευρά, αντίθετα δηλαδή από τον μπλόκο και από αυτήν τη μεριά, και ο 5 βγάλει την μπάλα έξω στον Άσο. Εδώ βάζουμε ένα σκρίνι στην μπάλα στο τέλος της επίθεσης. Και η διάταξη είναι ο 1, ο 5, ο 3 έχει πάει στη γωνία, ο 2 έχει ανέβει στη 45, έξω στη 45 και ο 4 είπαμε είναι στο αντίθετο μπλοκ, περιμένοντας και διαβάζοντας την κατάληξη αυτού του pick and roll, του side pick and roll. Εδώ γράφω new positions 3 and 2 με τον 4, με τον 4 men blind screen, έτσι, τυφλό screen, στο low post, για να έχουμε αυτή την πάσα στον 3 ή να κάνει flash, αν χρειαστεί, μετά το drive του άσου. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι εδώ την κίνηση. Screen ο 5 στον άσο, dive inside, και ο 4 κόβει, μπορεί να είναι και λίγο εδώ, ανάλογα, ο 4 δεν υπάρχει κανόνας, ο 4 πρέπει να διαβάσει, που γιατί λένε μερικοί πρέπει να κόψει επάνω, πρέπει να κόψει κάτω. Ο 4 ακολουθεί και κοιτάει που είναι ο αμυντικός του και ανάλογα κόβει. Αν η μπάλα, αν ο αμυντικός μείνει πίσω, θα κόψει εδώ. Αν ο αμυντικός ανέβει πάνω, μπορεί να κάνει backdoor. Και να έχουμε αυτή εδώ την πάσα, το high-low ή shoot από το 4 ή pass στη γωνία. Δηλαδή είναι μια επίθεση strong side, ένα τρίγωνο δηλαδή, μετά το screen στην μπάλα. Και αυτό είναι από την επίθεση την οποία γίνεται η λεγόμενη low post action που έχουμε και μπορούμε πολύ εύκολα να τη βάλουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο, θέλει πολύ προπόνηση και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο από πλευράς διδασκαλίας, το πώς μπορούμε να ζεστάνουμε δηλαδή τους παίκτες μας. Αντώνη, μπορεί να πας λίγο πιο πίσω στην αρχή του low. Ωραία. Εδώ, όχι, στο προηγούμενο. Στο επόμενο, συγγνώμη. Συνέχισε. Εδώ, λοιπόν. Εδώ μπορούμε να βάλουμε δύο παίχτες, έτσι. Να κάνει drive ο 2 για ζέσταμα. Να πασάρει την μπάλα στο 5, να φεύγει ο 2 γωνία και να παίζει ένα εναντίον ενός ο 5. Μετά μπορούμε να βάλουμε τρεις παίχτες και να κάνουμε αυτή εδώ τη συνεργασία. Δηλαδή, σπάτε το δευτερεύοντα εφηδιασμό σε κομμάτια και το δουλεύετε σε διάδες και σε τριάδες για ζέσταμα και μπορείτε μία μέρα της προπόνησης να την εφορέσετε εκμάθηση του δευτερεύοντα εφηδιασμού με τα option τα οποία έχουμε βάλει. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λεγόμενη low post action, δευτερεύοντα εφηδιασμός,
ο οποίος νομίζω είναι ένας συνδυασμός αρκετά αποτελεσματικός, εφόσον οι παίκτες διδαχθούν και ξέρουν να χρησιμοποιήσουν σωστά το screen. Υπάρχει αυτοματισμός 5 με 4 και υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν ένα πολύ εύκολο και ένα πολύ όμορφο καλάθι. Ωραία. Εδώ, Αντώνη, εδώ υπήρχε ένας τίτλος, αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό, δώσ' μου ένα χρόνο, μισό. Μισό λεπτό, ωραία. Είμαστε transition low, εγώ δεν φαίνομαι εδώ, απλώς βλέπω εγώ εδώ, ωραία. Είμαστε στο transition, αυτό το ονομάζουμε, transition quick, έτσι, και το λέω USA γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο το παίζω πάρα πολλά χρόνια, το οποίο το έχω πάρει από την ομάδα του Mike Krzyzewski, την ομάδα, την εθνική ομάδα, αλλά το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί προπονητές και στο NBA. Είναι η λεγόμενη quick offense. Το quick είναι το γρήγορο screen, το λεγόμενο surprising screen στην μπάλα από την αριστερή μεριά, από το καλό χέρι για να πάει δεξιά ο άσος. Αντίθετα, αν είναι πολύ καλός αριστερόχειρας, θα πάμε από την άλλη μεριά. Εδώ πες ότι έχουμε πάρα πολύ καλό παίχτη ο οποίος μπορεί να διεισδύσει δεξιά. Είναι το quick, το οποίο λέμε ότι πάντα καθαρίζει την πλευρά ο άσος, δηλαδή αδειάζει, κάνει clear out και έρχεται ο 5, είναι το λεγόμενο surprise screen που σας είπα στην αρχή στις επάνω καρτέλες, που γίνεται screen κατευθείαν με το που γίνεται ο εφηδιασμός, είναι αυτό το λεγόμενο quick screen κατευθείαν, έτσι, να προχωρήσουμε την επόμενη. Ωραία, ο 5 κόβει μέσα, ο 4, οπα, εδώ, ωραία, ο 4 ανεβαίνει πάνω, μένει επάνω και ψάχνει τώρα ο άσος ή να δώσει την μπάλα στο 2 ανάλογα με τη βοήθεια, να δώσει την μπάλα στο 5 που έχει κόψει, να δώσει την μπάλα στο 4, πάλι δηλαδή όπως βλέπετε έχουμε την ίδια κατάσταση την οποία δουλέψαμε και στο low, κάπου καταλήγει το ίδιο, οπότε δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ των παιχτών, ξέρουν πάντα σε όλες τις καταστάσεις ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η διάταξη, έτσι. Απλώς είναι οι διαφορετικές όψεις. Εδώ έχουμε πάσα στον 4. Για προχώρα σε παρακαλώ λίγο, Αντώνη. Ωραία. Και εδώ πάλι έχουμε την πλευρά που λέμε swing, έτσι. Φεύγει ο 3, καθαρίζει την πλευρά και παίζει ο 4, hand off, όπως το γράφω εδώ, ο 4 hand off με το 2. Συνέχισε. Πολύ ωραία. Και εδώ πλέον διαβάζουμε την άμυνα. Γράφω read the defense. Το τεσάρι μπορεί να ποστάρει αν έχει 3 φάουλ ο αντίπαλός του. Μετά το handoff κατευθείαν τον ποστάρουμε στο low post και προσπαθούμε να δώσουμε την μπάλα εδώ να παίξει ένας εναντίον ενός. Ο 2 θα κινηθεί αριστερά ή δεξιά. Έτσι. Αυτή είναι μια κατάσταση. Η άλλη κατάσταση είναι αν γίνει στο handoff αλλαγή ο 2 να παίξει τα πόδια τον 4 και ο 4 μπορεί να πάει στη γωνία να μην κόψει μέσα, να παίξουμε ανοιχτά. Εδώ θα με ρωτήσετε τι προτιμάτε, coach, να παίξετε από έξω προς τα μέσα, στα γρήγορα πόδια, στα αργά πόδια του ψηλού ή να δώσετε την μπάλα στο 4. Εξαρτάται ποιος είναι ο αντίπαλος, εξαρτάται ποιος είναι ο αμυντικός και εξαρτάται πώς είναι φορτωμένη η αντίπαλη ομάδα σε φάουλ. Δηλαδή εκεί που είναι κρίσιμα τα σημεία και εκεί παίζουν οι λεπτομέρειες πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο, εκεί πλέον πρέπει να πάμε με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή αν θέλουμε να βγάλουμε το καλό power forward, να βγάλουμε με φάουλ, σίγουρα θα πάμε να τον ποστάρουμε το mismatch. Με το διάρρη μας, αν είναι πολύ καλό γκάρ, αν είναι μάλλον ο αμυντικός, ο X2 έχει 3 φάουλ και θέλουμε να βγει, να πάρει το 4ο φάουλ, θα πάμε να αποστάρουμε το 4 γιατί έχει μισμάς. Αντιθέτως, το ίδιο πράγμα θα γίνει αν το 4 μαρκάρει το 2, μαρκάρει την μπάλα. Θέλουμε να παίξει ο 2 στα πόδια το 4, μήπως κερδίσει κάποιο φάουλ. Είναι δηλαδή λεπτομέρειες οι οποίες μέσα στο παιχνίδι γεννιούνται και είναι ένα κίνητρο για τον κάθε παίκτη να αντιμετωπίσει την αμυντική κατάσταση που διαβάζει. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε άλλο ένα option. Έτσι, για να πάω και εγώ λίγο στα δικά μου. Όχι, sorry. Ωραία. Εδώ είναι το λεγόμενο transition stagger. Έτσι το ονομάζουμε, το φωνάζουμε stagger. Εδώ τώρα είναι πάλι όπως βλέπετε, δεν έχουμε διαφορετικές διατάξεις, έχουμε διάταξη, έτσι, έχουμε διάταξη πάλι ο άσος αριστερά, ο 2 από την αριστερή μεριά, ο 3 από την άλλη μεριά, ο 4 είναι σαν πρώτο τρέιλερ, ο 5 είναι πιο πίσω, εντάξει, απλώς τον έχω βάλει εγώ ότι πλησιάζει, δεν είναι τόσο κοντά η απόσταση, είναι κάπου εδώ, ο 5. Πάλι το ίδιο όταν ακούσουμε stagger,
τι κάνουμε, από τη μεριά που τριπλάρει ο playmaker, πάμε κατευθείαν και δίνουμε ένα γρήγορο cross pick στον 3. Αυτό είναι περισσότερο fake cross pick, δηλαδή θέλουμε να απασχολήσουμε τον αμυντικό του 3 και τον αμυντικό του 2 αν χρειαστεί να τσεκάρει, έτσι. Και κατευθείαν ο 3 είναι εδώ, μπορούμε να πάμε, Αντώνη, στην επόμενη καρτέλα. Πολύ ωραία. Αν μπορούμε να μαρκάρουμε, αν μπορούμε να πασάρουμε, αν δηλαδή αλλάξουν οι παίχτες, μπορούμε να πασάρουμε στον 3 και αν έχουμε καλό παίχτη στον 3 που μπορεί να πασάρει και κατευθείαν να γίνει ένα στάγκε screen στο 4 και στο 5 για το 2, για τον guard, για το screener. Δηλαδή είναι screen στο screener. Εδώ ποντάρουμε στην αλλαγή 2 με 3 και κατευθείαν ο 4 και ο 5 να κάνει screen στο 2. Ο 2 τώρα διαβάζει την άμυνα, έτσι, διαβάζει την άμυνα. Και κοιτάει, ή να κάνει κέλ κίνηση, μπορεί να κάνει κέλ κίνηση και να πάρει την μπάλα βαθιά. Ή να κάνει έξω κίνηση, pop-out κίνηση δηλαδή, να βγει από το screen και να έχει ένα γρήγορο shoot. Αυτό λέγεται stagger, stagger transition, έτσι. Κατευθείαν, cross pick και stagger, πάμε στο επόμενο. Πολύ ωραία. Και μετά μπορούμε να βάλουμε πάρα πολλές option. Μπορείτε να γεννήσετε διάφορες option. Μια απλή option την οποία εγώ θα σας δώσω είναι κατευθείαν με το που η μπάλα πάει στο 2. Έτσι, αν την πάρα την μπάλα ψηλά έξω από το τρίποντο, ο 2 μπορεί να φωνάξει κατευθείαν να γίνει screen στην πλάτη του αμυντικού, ο 4 να πάει στη γωνία και να έχουμε ένα κεντρικό pick and roll, το οποίο αν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι κατευθείαν μετά το stagger, μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί όπως βλέπετε το 4 πάει γωνία, άρα ο H4 αν πάει να δώσει βοήθεια προς τα μέσα, έχει skip pass ο 2 στο 4 για shoot. Και είναι αυτό που λέμε πάντα και θα το λέτε πάντα στους παίκτες σας, διαβάστε την άμυνα, read the defense reaction, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να παίζουν οι παίκτες μου σαν κομπιούτερ. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνουν τα συστήματα χωρίς να τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή να κάνουν τα συστήματα, τα κάνουν σωστά, αλλά δεν καταλαβαίνουν μέσα στο παιχνίδι ότι πρέπει να διαβάσουν την άμυνα. Αυτό πρέπει να τους εφησίσετε. Πολύ σωστά το κάνετε, παιδιά, έτσι θα τους λέτε. Πολύ σωστά το κάνετε, παιδιά, αλλά read the defense πολλές φορές. Καμιά φορά επειδή είμαστε τόσο αφοσιωμένοι στο να γίνει σωστά το play, είναι το execution που λέμε, έτσι, μερικές φορές χάνουμε την ικανότητα να διαβάζουμε τους αμυντικούς μας. Εντάξει, κεντρικό pick and roll, γωνία ο 4, γωνία ο 3, γωνία ο άσος, δηλαδή είναι όλοι ανοιχτοί η άμυνά μας για να παίξουμε σε μια κατάσταση 2 εναντίον 2. Προχωράμε. Ωραία. Θα κάνουμε μια μικρή ανάσα να πάρω ένα πιο λίγο νερό. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι άλλο ένα συνηθισμένο transition παιχνίδι μας που το χρησιμοποιούμε και εδώ αυτό μπορεί να έχει κάποιες παραλλαγές. Θα σας δείξω κάποιες παραλλαγές. Αυτό είναι το λεγόμενο double action, έτσι. Λοιπόν, είναι το transition double screen. Έτσι δουλέψαμε στην αρχή. Transition strong side drive. Transition clear, transition low, transition quick USA, transition stagger. Και πάμε τώρα στο transition double screen, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το χρησιμοποιούν πάρα πολύ κατά κόρον σε ομάδες πάρα πολύ γρήγορες και υψηλού επίπεδου, όπως είναι οι Ισπανικές. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλές ρώσικες ομάδες. Το χρησιμοποιούν στο NBA. Είναι ένα απλό παιχνίδι το οποίο είναι παρεξηγημένο να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Όπως φεύγει αριστερά ο άσος, κατεβάζει την μπάλα, το 4 είναι το πρώτο τρέλερ, το 5 ακολουθεί το 4 σε αυτήν εδώ την απόσταση και με το που πλαγιάζει ο άσος έρχεται και παίρνει αυτήν εδώ τη θέση και ξεκινάμε τώρα 2 συνεχόμενα screen στην μπάλα. Αντώνη μου, σε παρακαλώ λίγο πριν να δείξω μια λεπτομέρεια στο προηγούμενο, σε παρακαλώ, ωραία. Εδώ. Ο 4, θέλουμε να βάλουμε το 4 να αποστάρει, γιατί έχουμε διαγνώσει ότι το 4 το δικό μας, ο power forward το 4, είναι πάρα πολύ ικανός και πάρα πολύ αποτελεσματικός. Εδώ, όταν είχαμε δουλέψει με τον coach Μαρκόπλο στο Μαρούσι, βάζαμε 99% post-up παιχνίδι στον Καϊμακόγκλο, που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός, μετά το screen, έτσι, μετά το screen να βουτάει και να βάζει πλάτη. Και ο Κώστας με την ικανότητα αυτή, με την ικανότητα να παίζει και από έξω προς τα μέσα και μέσα στο καλάθι, έτσι έκανε καριέρα και παίζει ακόμα στη Ρωσία με πάρα πολλές περγαμηνές. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο το χρησιμοποιούν πάρα πολύ.
Η εθνική ομάδα χρησιμοποιούσε ο κότς Γιαννάκης πάρα πολλές φορές να είναι screen ο Τσαρτσαρίς στο 4, στο 5 ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, και τη στιγμή που κάνει ο Κώστας ο Τσαρτσαρίς το screen στην μπάλα, έκοβε μέσα, ο Λάζαρος έβγαινε μετά το screen, έβγαινε έξω και είχαμε πάσα high low, γιατί ο Λάζαρος ήταν πάρα πολύ καλός πασέρ μέσα στο 4, όπως θα δούμε παρακάτω. Για προχώρησε το λίγο, Αντώνη. Αυτή ήταν η πρώτη φάση με high low. Η δεύτερη φάση, την οποία θέλαμε να κάνουμε, ήταν η συνέχεια και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η συνέχεια του 5 για τον 4. Αυτό εδώ το screen, 5 με 4, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για να βγει ένα τεσάρι να χτυπήσει στο shoot. Εντάξει, ή να παίξει ένας εναντίον ενός στο πεντάρι, γιατί πολλές φορές εδώ γίνεται αλλαγή. Καταλάβατε. Ή να γίνει high-low. Αν πάμε στην πίσω, αν κάνουμε μία λίγο πίσω στο screen, ωραία, εδώ μπορούμε να βάλουμε και το 3. Το έχω χρησιμοποιήσει με πάρα πολύ καλά τριάρια. Εκπληκτικό τριάρι εδώ ο Νέστορας ο Κόμματος. Στη χρονιά μου που ήμουν στο Μαρούσι, ο Νέστορας έκανε screen στην μπάλα σαν τριά. Στο 4 είχα το Χαριτόπουλο και κάποιον άλλο σουτέρ. Στο 4 και στο 5 είχα τον ψηλό μου, τον Αμερικάνο, τον μοναδικό Αμερικάνο που παίζαν στο Μαρούσι τότε λόγω μεταγραφών απαγόρευσης. Ο Νέστορας ο Κόμματος, για τον οποίο πρέπει να γίνει δική μνήμη, είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλά το fake screen, δηλαδή ουσιαστικά δεν έπαιρνε τόσο καλά το screen ο Άσος, εδώ ήταν ένας επιλεκτικός pick and roll play παίκτης, ο Γιάννης ο Καγκαλούδης, έτσι. Έπαιρνε το πρώτο screen, έμπαινε μέσα σαν τρία, ο δεύτερος παίκτης έκανε screen στο Γιάννη τον Καγκαλούδη, ο οποίος ήταν εκπληκτικός στο pick and roll, και κατευθείαν μετά ο Πέντε ερχόταν, όπως προχώρα Αντώνη την επόμενη φάση, ερχόταν και έκανε screen στον Κόμματο. Εδώ ο Κόμματος, όποιος παίκτης πεντάρι τον ακολουθούσε, τον είχε πάρα πολύ εύκολο να το χτυπήσει ή στα πόδια ή να πάρει το foul. Άρα, όπως βλέπετε, αυτό το double quick μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε βάζοντας στο screen και το 3 και το 4 και το 5, βγάζοντας αυτό το down screen για ένα εύκολο shoot. Άρα, double quick, πολύ αποτελεσματικό στην επίθεση, με screen στην μπάλα, έτσι στο point guard. Εδώ θέλω να σταθώ ότι σας έχω δείξει το σύστημα αυτό του double quick, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα και με hand off. Αν πάμε πίσω, δηλαδή για κάποιους που σημειώνετε, μπορείτε να πάτε πίσω λίγο. Εδώ, ας πούμε, μπορεί να έχουμε το 3 που είναι πάρα πολύ καλό παίκτη στο pick and roll, ή το 2 ανάλογα με το τι έχουμε αναπτύξει στον εφηδιασμό. Συνήθως το 2 από τη μεριά της μπάλας, λάθος έχει μπει εδώ, δεν έχει σημασία. Ο 1 μπορεί να έρθει hand off με το 2, ο 1 να πάει στη γωνία εκεί που είναι ο 3 και να πάρει ο 2 το screen στην μπάλα. Έτσι, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά call, πάρα πολλές εναλλακτικές που μπορείτε να έχετε, είτε με το 1 είτε με το 2, και να δημιουργήσετε αυτή την κατάσταση του double screen. Προχωράμε, Αντώνη. Ωραία. Ωραία. Εδώ βλέπουμε το high-low του 4 με του 5. Επειδή είναι ένα πολύ γρήγορο σύστημα αυτό, ένα γρήγορο option του δευτερεύοντα εφηδιασμού και το ονομάζουμε double pick, υπάρχει μια συνέχεια εδώ, έτσι. Αν ο 4 με τον 5 δεν έχει high-low, ο 1 καθαρίζει την πλευρά, έρχεται ο 2 επάνω, clear out, έρχεται ο 2 πάνω, γιατί έχουμε έναν κανόνα εδώ, ο μεσαίος παίκτης να φεύγει, άρα ο μεσαίος παίκτης επειδή είναι ο άσος έχει φύγει, και έρχεται ο 4 να παίξει hand-off με το 2. Πάμε. Εδώ είναι το hand-off με το 2, και εδώ πλέον, στα 12, 13, 14 δευτερόλεπτα, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές συνεργασίες. Δηλαδή να γίνει hand-off ο 4 με το 2, να γίνει post-up, να παίξει ένας εναντίον ενός. Να κάνει hand-off ο 4, ότι θα πάει να δώσει την μπάλα στο 2 και να γυρίσει να παίξει ένας εναντίον ενός. Δηλαδή προσποίηση ότι δίνω την μπάλα στο 2. Εδώ, δηλαδή αν δείτε εδώ το ταμπλό, το 4 μας παίρνει η κάμερα. Εδώ, ωραία. Το 4 έχει την μπάλα εδώ και όπως είναι εδώ ο 2 πάει να κάνει hand off, ο 2 μπορεί να κάνει backdoor κίνηση, να δώσει την μπάλα εδώ για backdoor, εντάξει, ή ο 2 να κάνει προσπίση να πάρει hand off, να έρθει ο 2 και ο 4 αντί να δώσει την μπάλα εδώ να παίξει ένας εναντίον ενός. Δηλαδή είναι αυτές οι λεγόμενες δύο συνεργασίες του 4 και του 2 από την πλευρά αυτή, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Κάποιες φορές θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε και κάποιες άλλες καταστάσεις. Πάμε παρακάτω, Αντώνη. Ωραία, εδώ δείξαμε ότι το 2 μετά από την πάσα στο 4 μπορεί να κινηθεί αριστερά-δεξιά ή να παίξουν 2 εναντίον 2, αυτή η λεγόμενη backdoor πάσα του 4
ή κάποια άλλη κατάσταση 2 εναντίον 2. Προχωράμε. Ωραία, πάμε σε μία άλλο, σε άλλο ένα option quick double. Έτσι. Option double screen. Ωραία, πάμε. Εδώ τώρα ο 4, όπα συγγνώμη, βιάστηκα εγώ, συγγνώμη. Αντώνη πίσω, ωραία. Εδώ ο 4 κάνει το screen, παίρνει στην πλάτη του, ο 5 κάνει ένα τυφλό screen στο 4 για να βγει γωνία. Έτσι, άρα ο 4 δεν κάνει screen, αυτό μπορούμε να το πούμε double peak high. Double peak high σημαίνει ότι ο screener μένει ψηλά, άρα ο 4 που κάνει πρώτο screen στην μπάλα πάει χαμηλά, ενώ το άλλο μπορείτε να το πείτε double peak down, ο 4 που κάνει screen να πάει κάτω και να πάρει το screen από το 5. Λοιπόν, ο 4 κάνει screen στην μπάλα, πάει γωνία και ο 5 με το που χρησιμοποιεί το σώμα του για να βγει ο 4 στη γωνία, έρχεται και κάνει screen στην μπάλα. Πάμε στο επόμενο, Αντώνη μου. Ωραία. Ο 1 τώρα, το περάσαμε. Ας το εκεί, το προηγούμενο, συγγνώμη. Μπράβο. Απλώς εγώ το έχω βάλει μόνο σε διάταξη. Να το δείτε εδώ πάλι. Ο 4. Εντάξει, έχει την μπάλα. Ο 4 έχει την μπάλα. Μάλλον ο 4 έχει βγει έξω. Ο 5 screen στην μπάλα. Δεύτερο. Ο 5 κόβει. Και ο 4 έχει αυτό εδώ το τρίγωνο με το 3. Εντάξει, τριγωνική. Μετά το screen, ο 5 έχει κάνει flare screen στο 4, ο 4 έχει πάει γωνία, ο 5 κάνει screen στην μπάλα, βουτάει, 4-5 high low, είναι μια συνεργασία του 5 και του 4, μέσα μετά από screen στην μπάλα, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, μπορεί να μας δώσει πολύ εύκολους πόντους ή να χρεώσει ένα εύκολο καλάθι, ένα εύκολο foul στον αμυντικό. Ωραία, προχωράμε. Ωραία. Εδώ έχουμε μία απλή κατάσταση, όταν το point guard πασάρει και κόψει, pass and cut, έτσι, για να πάμε λίγο στον τίτλο. Ωραία. Είναι η λεγόμενη swing offense, έτσι, είναι η επίθεση η οποία έχει το μεγαλύτερο χρόνο από τις προηγούμενες καταστάσεις και είναι η μεταφορά της μπάλας από τη strong side, όταν δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα όπως θα δούμε, στην weak side για να παίξουμε το επόμενο option μας. Για πάμε λίγο, συγγνώμη Αντώνη που σε διακόπτω, πάλι πίσω στο πρώτο. Εκεί, ωραία. Είναι με πάσα, έτσι, δεν είναι καθόλου, δεν υπάρχει τρίπλα, υπάρχει πάσα. Ο άσος πασάρει στο 2, κόβει μπροστά, διαβάζει ανάλογα αν είναι front the cut η άμυνα, μπορεί να πάρει backdoor την μπάλα, μπορούν πολύ εύκολα να βάλουν εύκολο καλάθι, ο Γιούλ μπορεί είναι πολύ ικανός να παίξει ένα συναντιονός, εδώ αν πασάρεται στο 2 μπορεί ο άσος, είναι αυτό που λέμε, δεν απαγορεύεται το εύκολο καλάθι στο ξεκίνημα του δευτερεύοντου εφηνδιασμού, εντάξει, όταν γίνει αυτή η πάσα, ο άσος δεν θα κόψει χωρίς να κοιτάει την μπάλα, θα κόψει κοιτώντας την μπάλα. Πολλοί παίκτες ξέρετε τι κάνουν, επειδή θα πάμε στο δεύτερο κομμάτι της επίθεσης, δεν κοιτάνε αυτή την πάσα, η οποία είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Άρα, αν δεν πάρει την μπάλα εδώ, φεύγει η γωνία, έτσι, συνεχίζουμε. Ο 4 έρχεται από τη μεριά της μπάλας, στείνει ένα screen στο 3, έτσι, side pick and roll και pop out το 4 μας, ανάλογα ποιος είναι ο παίκτης μας. Αν δεν έχει πάσα στη συνεργασία των δύο παιχτών, ο 4 μεταφέρει την μπάλα στο 5 και τώρα τι έχουμε, τον κανόνα του μεσαίου παίκτη να φύγει για να καθαρίσει την πλευρά και να παίξει τώρα ο 5 με τον άσο. Πάμε από Αντώνη στο επόμενο. Ωραία. Εδώ τι έχουμε, hand off το 5 με το 1. Τι είχαμε πριν, το 4 με το 2. Άρα όπως βλέπετε έχουμε 10 διαφορετικά options τα οποία έχουν την ίδια κατάληξη. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μεγάλη ομοιογένεια στις κινήσεις μας. Άρα μπορούμε να κάνουμε ανά πάσα στιγμή να αλλάζουμε τα τρίγνα με τρίκ διάφορα να χρησιμοποιούμε διαφορετικά options. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την κίνηση, ο 5 έχει hand off με τον άσο και ο 4 μπορεί να έχει flash προς τα έξω όταν ο 5 ποστάρει. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία. Ο 3 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο option. Αντί να φύγει που δείξαμε στην προηγούμενη φάση, Αντώνη, μπορεί να πας πίσω πάλι. Να το δείξω κιόλας με το πινακάκι. Όταν έχετε τριάρι
Όχι εκεί, στο προηγούμενο. Μπάλα είναι στο 5. Μπράβο. Όταν η μπάλα είναι στο 5, το βλέπετε εδώ. Η μπάλα είναι στο 5. Έτσι. Ο 3 είναι εδώ. Ο 1 είναι εδώ. Ο κανόνας μας ήταν να φεύγει ο 3 να κάνει clear out. Εμείς τώρα δεν θέλουμε να κάνει clear out. Εμείς θέλουμε να αποστάρουμε το 3, γιατί έχει 3 φάουλ ο συγκεκριμένος ο αμυντικός. Έχει 2 και θέλουμε να πάρουμε το τρίτο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Ο 3 να πάει να κάνει δίθεν ένα screen στον Άσο και κατευθείαν ο Άσος να έρθει εδώ να πάρει την μπάλα και ο 3 να αποστάρει. Και έχουμε κατευθείαν ο Άσος πάσα στον 3. Δηλαδή μια κατάσταση 5, πάσα στον Άσο και ο Άσος πάσα στον 3. Και τελειώνουμε με λέω πώς κίνηση του 3. Και στην αντίθετη πλευρά είναι ο 4 και ο 2. Άρα βλέπουμε έχουμε το σωστό spacing 1, 2, 3, 4 και λέω πώς παίκτης είναι ο 3. Άρα άλλο ένα trick που μπορούμε να κάνουμε μέσα από το... Άλλο ένα trick που μπορούμε να κάνουμε μέσα από την κίνηση αυτή, από το quick, ποστάροντας το τριάρι μας μέσα από το προηγούμενο κομμάτι. Πάμε πίσω, Αντώνη. Ωραία. Εδώ έχει φύγει ο 3, άρα κάνουμε clear out, το clear out option. Έτσι, προχωράμε. 5 hand off με το 1 και roll in. Ο 4 πρέπει να έρθει επάνω. Εδώ είναι το down screen που είπαμε για την αξιοποίηση του 3. Πολύ ωραία. Και εδώ είναι άλλη μια κατάσταση. Έτσι, άλλη μια κατάσταση. Ο 5, αν δεν πασάρει στον Άσο, αυτό που έδειξα στο πινακάκι μου πριν, τι μπορεί να κάνει? Αντί να κάνει down screen ο 3, έρχεται ο Άσος και κάνει back screen. Το καταλάβατε? Άλλο ένα trick. Ο Άσος back screen στον 3, ο 3 κόψιμο και μπορούμε να έχουμε αυτή την άλλη εγώ πάσα από το πεντάρι μας. Εντάξει, εδώ είναι μια συνεργασία. Αντί να έχουμε το 3 down screen στον Άσο, ο Άσος back screen στο 3, ο 3 low post και μπορούμε να έχουμε ή alley hoop ή πάσα ο 5 στον 1 και ο 1 πάσα στον 3. Άρα βλέπετε ότι μέσα από αυτές τις συνεργασίες που είναι πάρα πολύ βασικές στο 2 και των 3 παιχτών, τις οποίες πρέπει να τις κάνουμε στην προπόνηση για να αποκτήσουν εξοικείωση οι παίκτες μας, αυτά όλοι είναι τα κομμάτια τα οποία τα δένουμε στο δευτερεύοντα εφηβιασμό. Πάμε παρακάτω, Αντώνη μου. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα χρησιμοποιούμε πάλι το swing με άλλο option, με hand off, αντί με πάσα για να μείνει. Ωραία. Εδώ έχουμε hand off ο 1 με το 2. Sorry, λίγο πίσω μη βιάστηκα εγώ να σου πω να πας. Ωραία. Point guard hand off με το 2. Ο πασέρ αυτός που κάνει το hand off φεύγει στη γωνία. Πάντα το σωστό spacing όπως είπαμε. Ο 3 είναι εδώ. Ο 5 θα έρθει προς τα εδώ να κάνει το screen και ο 4 είναι δεύτερο trail. Πάμε στην επόμενη καρτέλα. Πολύ ωραία. Εδώ ο 2, γιατί κάνει μπάσιμο? Γιατί έχει διαβάσει ότι άμυνα είναι down. Αυτό δηλαδή είναι το option όταν μας παίζουν άμυνα down defense. Όχι όταν έχουμε αλλαγές, ούτε όταν έχουμε pick and roll, όταν έχουμε δηλαδή κανονική άμυνα heads out ή trap. Εδώ μας οδηγεί η άμυνα. Ο 2 προσπαθεί να παίξει down προς τα κάτω, προς τα κάτω να πάρει την μπάλα. Αν δεν την πάρει, αν δεν βάλει καλάθι, ο 5 τι είπαμε, ακολουθεί το drive του 2, βγαίνει προς τα έξω. Πάμε. Ωραία, πάσα στο 2. Έχει φύγει, ναι, το ξαναείδαμε αυτό. Μπράβο, πάσα στο 5. Πολύ ωραία. Επόμενο. Πολύ ωραία. Ο 5 στο 4 πάσα. Και ξαναρχόμαστε πάλι. Πάλι σε άλλο ένα κομμάτι, το οποίο το χρησιμοποίησαμε στις προηγούμενες options, του down screen του 5 για το 2, για ένα γρήγορο shoot, για ένα flash μέσα, για ένα high-low, ή αν υπάρχει, αν δεν γίνει τίποτα άλλο από αυτήν εδώ το τρίγωνο, από αυτό εδώ το τρίγωνο, πάμε στο επόμενο. Ωραία, εδώ, έχουμε άλλο. Ναι, το down screen και μετά μισό λεπτό το δω εγώ από εδώ. Down defense, μισό λεπτό. Μισό λεπτό και επανέρχομαι. Down defense, όχι.
Έχουμε το down screen και μετά τελειώνει, η φάση, έτσι, έτσι όπως έχουμε μείνει με την κίνηση που κάναμε πριν. Ο ένα back screen ή down screen και βγαίνει άσο για να παίξει, το τρίγωνο από την άλλη πλευρά. Άρα με τη swing επίθεση στο transition, ευνηδιασμό έχουμε αυτές εδώ τις πιθανές λύσεις που μπορούν να παρουσιαστούν και οι οποίες είναι αρκετά αποτελεσματικές. Σας κούρασα λίγο με τα σχεδιάκια μου, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Κότσε, ξέρω, εγώ νιώθω λες και έχω βγει από αγώνα τώρα. Κουράστηκε, κουράστηκε. Όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Έκανα και τα λαθάκια μου, κάπου έτρεξε, κάπου... Μια χαρά. Είστε πολύ καλός για συνεργάτη, Να πω ότι πραγματικά δούλεψα μετά από αρκετό καιρό πάνω σε αυτό το στο animation που κάναμε, έτσι, γιατί αυτό συνήθιζα να το κάνω σαν συνεργάτης προπονητής. Αυτό είναι η ευχής και το θα ήθελα να πω έτσι στους συναδέλφους, ότι ο πρώτος προπονητής δεν μπορεί να ασχολείται με τα animation, ούτε με τις γραφικές παραστάσεις, ούτε με τη στατιστική. Γι' αυτό είναι ευχής έργο να έχεις πολύ καλούς συνεργάτες. Το μπάσκετ έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όταν εγώ γύρισα την Αμερική πριν 20 χρόνια, δούλευα ας πούμε, με βίντεο και τώρα πραγματικά αυτή η δουλειά που την κάναμε με βίντεο και κάναμε ξεχωριστές κασέτες, ξεχωριστά χαρτιά για τον κάθε παίχτη, γίνεται πολύ εύκολα με το κομπιούτερ, αλλά θέλει πολλές εργατόρες. Γι' αυτό πρέπει να επιλέξετε έστω και σε οποιοδήποτε επίπεδο δουλεύετε ένα παιδί το οποίο να είναι γνώστης του κομπιούτερ, να μπορεί να σας βοηθάει, να μπορεί να δίνει στα παιδιά έτσι, μια καλύτερη εικόνα παρουσίασης, γιατί πραγματικά οι μεγάλες, θα έλεγα, ομάδες φαίνονται από τις λεπτομέρειες. Και μια μεγάλη ομάδα, όχι στο όνομα, έτσι, μια μεγάλη ομάδα όσον αφορά στην δυνατότητα είναι η παροχή πληροφοριών που δίνετε στους παίκτες σας, χωρίς να τους κουράζετε, αλλά με κάποια πρωτότυπα πράγματα. Πραγματικά, το μπάσκετ δεν έχει μυστικά. Το μπάσκετ απλώς είναι πώς θα το μεταδώσεις, πώς θα σε δεχτούν οι παίκτες, τι προσωπικότητα θα βάλεις στους παίκτες. Αυτά εδώ μπορούν να τα κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αυτά που έδειξα εγώ. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λέμε, ότι προπονητής γίνεσαι μέσα από την τριβή, προπονητής γίνεσαι μέσα από τις ήττες, μέσα από τις νίκες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να απογοητεύεστε. Πραγματικά το μπάσκετ έχει πάρα πολλά κομμάτια και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν θέλουν ποτέ να γίνουν πρώτοι προπονητές και θέλουν να ασχοληθούν να γίνουν άξιοι συνεργάτες. Ή και το αντίθετο, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν το ρόλο του συνεργάτη, θέλουν να είναι μόνο πρώτοι προπονητές. Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Είναι πολύ δύσκολες εποχές για τους προπονητές. Το ξέρετε πολύ καλά, τα βλέπετε και στα υψηλό επίπεδο. Πραγματικά εγώ χαίρομαι που ακόμα είμαι ενεργός. Ασχολούμαι με τις ακαδημίες, μπορεί να ασχοληθώ με πρώτη ομάδα, δεν ξέρω, πάντα το μπάσκετ είναι ανοιχτό για οτιδήποτε. Απλώς, εντάξει, προσπάθησα και εγώ έτσι όσο μπορούσα παραστατικά και απλά να δείξω κάποια πράγματα τα οποία τα πιστεύω, γιατί πραγματικά μ' αρέσει ο δευτερεύον εφηδιασμός και συνέχεια το εξελίσσω, συνέχεια ψάχνω, μπορούν να βρεις πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Αντώνη, και στους συναδέλφους μου, ταιριάξτε την επιθετική σας τακτική ανάλογα με τις ικανότητες των παιχτών, έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε. Έχουμε φάει αρκετή ώρα, μία ώρα. Ναι. Στείλτε τις ερωτήσεις σας όσοι έχετε ερωτήσεις προς τον coach τον Λινάρδο. Coach, θα ξεκινήσω εγώ με μία-δύο πιο πολύ δημοσιογραφικές φυσικά οι δικές μου οι ερωτήσεις παρά από πολιτικές. Αυτό που είπατε για τους ευθυδιασμούς. Οι ευθυδιασμοί, ξέρω, έχουμε παρατηρήσει αρκετές φορές ότι φέρνουν λάθη. Δηλαδή, μια ομάδα που κάνει πολλά κλεψίματα και τρέχει σε ευθυνιασμό θα κάνει και αρκετά λάθη. Γιατί έχει πολλές κατοχές. Νοητικά, αυτό πώς τους δουλεύετε στους παίκτες για να μειώνουν τα λάθη? Καταρχήν πρέπει να καταλάβει ο παίκτης και πρέπει να καταλάβει ο προπονητής ότι άλλο είναι το γρήγορο μπάσκετ και άλλο είναι το βιαστικό. Τα λάθη περισσότερα γίνονται στις βιαστικές επιλογές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να φύγεις τον εμφυδιασμό, έτσι, πρέπει να παίξεις καλή άμυνα, πρέπει να κλέψεις την μπάλα. Αν είναι να παίρνεις την μπάλα κάτω από το διχτάκι ή αν παίρνεις την μπάλα μόνο από αμυντικό rebound, δεν μπορεί να κάνεις πολλούς εμφυδιασμούς. Άρα τι σημαίνει αυτό? Η εύκολη πόντι, ο πρωτεύοντας ή ο δευτερεύοντας εμφυδιασμός είναι από την καλή άμυνα. Θέλω να πω ότι είναι ένας συνδυασμός. Κάποιες φορές πρέπει να ελέγξω το δευτερεύον εμφυδιασμό να κάνω ένα καλύτερο, ένα λιγότερο τέμπο. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να τρέχω ανεξέλεγκτα. Κάποιες φορές δηλαδή, γυρίζουμε και λέμε, ας πούμε, σταμάτα control basket, ειδικά όταν είναι κουρασμένη η ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι τα λάθη γίνονται όταν είναι κουρασμένοι οι παίκτες, ειδικά δηλαδή στο 6ο και το 7ο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου, όταν δεν έχουν γίνει αλλαγές. Εκεί η ομάδα όντως παρουσιάζει κοιλιά. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να είσαι λίγο πιο προσεκτικός όσον αφορά τα λάθη. Δηλαδή προς τα τελειώματα των δεκαλέπτων
και ανάλογα στα προς τα εξάλεπτα που έχει παίξει συνεχόμενο μπάσκετ κάποιος παίκτης, εκεί αρχίζουν τα λάθη. Γι' αυτό λέμε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ ο παίκτης πρέπει να γίνεται αλλαγή μετά τα πρώτα 7 λεπτά. Δηλαδή στο δεκάλεπτο θα κάνει κάποια λάθη. Άρα πρέπει να διαχειριστείτε το ρόστερ σωστά για να μπορέσετε να μειώσετε τα λάθη παίζοντας γρήγορα και χρησιμοποιώντας περισσότερο, ανατρέχοντας περισσότερες λύσεις μέσα από το ρόστερ σας. Δηλαδή δεν μπορεί να βγάλει το παιχνίδι με δευτερεύοντα εφηδιασμό αρκετού υψηλού ποσοστού, ανεξάρτητα αν είναι εύστοχοι ή άστοχες οι επιθέσεις, με πάρα πολύ μικρό ρόστερ. Έτσι, αν είναι να βγάλει το παιχνίδι με πολύ μικρό ρόστερ, δεν μπορεί να πας σε transition καταστάσεις, πρέπει να πας σε πολύ 5-5. Άρα καλύτερα είναι να θυσιάσεις την ταχύτητα, να καλύψεις τα λάθη σου εφόσον χρησιμοποιείς τόσους λίγους παίκτες. Αν όμως έχεις παίκτες ετοιμοπόλεμους, έχεις μια δεκάδα πάρα πολύ δυνατή και μια δεκάδα η οποία μπορεί να συνδυαστεί ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά σε ομάδες υψηλού επίπεδου, μπορεί να κάνεις συνδυασμούς τέτοιους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις αρκετές φορές το γρήγορο παιχνίδι, τον εφηδιασμό, το transition, για να έχεις κάποια αποτελέσματα. Λάθη θα γίνουν. Το θέμα είναι πολύ βασικό, όχι βιαστικές επιθέσεις, αλλά γρήγορες. Εντάξει, είναι πολύ διαφορετικά. Και πρέπει να καταλάβει ο παίχτης τις δυνατότητες του. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι καλός να παίξει το clear. Δεν είναι οποιοδήποτε να παίξει το clear. Και αυτό τι ξεκινάει από τον προπονητή και σε συνεργασία με τα μάτια του point guard. Ξέρει από πριν, δηλαδή, όταν μέσα στην πεντάδα αυτή θα παίξω low, θα παίξω transition low, γιατί έχω τον τάδε παίκτη ο οποίο είναι πολύ καλό στο post. Έχω τον Παπαγιάννη γιατί θέλω να δώσω την μπάλα 10 φορές στον Παπαγιάννη. Έχω τον Μίτογλου γιατί θέλω να δώσω την μπάλα 5 φορές στο Μίτογλου. Δεν μπορούμε να παίξουμε όλα με όλους. Έτσι θα αποφύγουμε τα λάθη. Είναι και κάτι άλλο που είπες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που αφορά το να μην κάνουν οι παίκτες κάποια πράγματα μηχανικά. Δηλαδή θα δείξει ένας προπονητής ένα γρήγορο εφηδιασμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν θα πασάρεις, ας πούμε, στο 2 και το 2 είναι κλεισμένο, θα δώσει την πάσα. Ακριβώς. Εγώ αυτό το οποίο λέω στους παίκτες μου είναι ότι ο 2 δεν μπορεί να σουτάρει όταν είναι μαρκαρισμένος. Ο 2 θα σουτάρει όταν είναι ξεμαρκάριστος. Ας μην είναι τόσο καλό σουτέρ. Ο παίκτης ο οποίος δεν σουτάρει και δίνει κίνηση ξεμαρκάριστος δεν πρέπει να παίζει. Αυτή είναι η δικιά μου φιλοσοφία. Από τη στιγμή που επιτρέπω σουτ μετά από την τέταρτη πάσα, αν είναι ξεμαρκάριστος θα σουτάρει. Αν δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να παίζει. Έτσι. Δηλαδή, λάθος είναι αυτό που λέμε. Λάθος είναι να σουτάρεις ενώ είσαι ξεμαρκάριστος να μην σουτάρεις. Λάθος είναι να σουτάρεις μαρκαρισμένος. Ξεμαρκάριστος το επιτρέπουμε το σουτ. Όπως επίσης το transition, η επίθεση και στη δευτερεύοντα εφηδιασμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σουτ με υποστήριξη. Δηλαδή, αν το 4 ή το 5 δεν τρέξει να βοηθήσει τον εφηδιασμό, να έχει ένα επιθετικό rebound, καλύτερα να μην το κάνει. Άρα πρέπει να τρέξουμε όλοι. Δεν τρέχουμε μόνο οι τρεις. Έτσι, γι' αυτό πρέπει να έχει μια προπονημένη ομάδα, μια ομάδα η οποία να είναι φρέσκια. Γι' αυτό λέω ότι στα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου η ομάδα είναι φρέσκια και ενδείκνεται να τρέξει, να πάει στον εφηδιασμό, να εφηδιάζει τον αντίπαλό του, και ειδικά όταν είναι ομάδα εντός έδρας. Όταν έχει παιχνίδι δηλαδή εντός έδρας, αν δεν πιέσει και αν δεν τρέξει στην αρχή του αγώνα, τι θα κάνει, θα τρέξει, θα περιμένει στο τέλος. Γι' αυτό λέμε ότι στα ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια πρέπει να είμαστε επιθετική άμυνα από την αρχή, γρήγορο εφηδιασμό για να μπορέσει να επιβάλλει το ρυθμό σου, ενώ στα εκτός έδρας παιχνίδια πιο ελεγχόμενο τέπο, πιο κλειστή άμυνα για να είσαι πιο επιφυλακτικά. Δηλαδή αυτή είναι η τακτική. Αυτή είναι η τακτική που πρέπει να έχει ένα προπονητή. Και φαντάζομαι πως όταν κάποιος προπονητής θέλει να επιλέξει αυτό το στυλ παιχνιδιού, θα πρέπει να έχει και τους ανάλογους παίχτες. Ασφαλώς, είναι αυτό που είπα. Είναι αυτό που είπα, ότι πώς από αυτά τα options του δευτερεύοντα εφηδιασμού μπορεί να τα παίξεις με αυτό το συγκεκριμένο ρόστερ. Μακάρι να μπορείς σε όλα τα επίπεδα να διαλέγεις όλους τους παίχτες που μπορούν να σου παίξουν αυτά. Δεν θα τους έχεις αυτούς, Αντώνη. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις, οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσεις ή κάποια options ανάλογα με τους παίχτες που σου δίνει τη δυνατότητα η ομάδα. Ή άλλος ο οποίος θα μπορεί να βρει. Δηλαδή, άμα δεν έχεις low post παίχτη, θα κοιτάξεις να βάλεις low post το τριάρι σου ή το διάρι σου ή τον άσο. Θα βρεις κάποια άλλα trick για να κάνεις το low post παιχνίδι. Γι' αυτό είπαμε ότι διαμορφώνεις την τακτική σου ανάλογα με το roster σου. Εφόσον δεν έχεις τη δυνατότητα να ψωνίσεις ένα καλό διάρι, ένα καλό τριάρι, ένα καλό τεσσάρι, ένα καλό πεντάρι, να έχεις δηλαδή πλειάδα 10 εισάξεων παιχτών. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά χαιρετίσματα να σας τα διαβάσετε, να σας αναφέρουμε, μιας και δεν έχουμε ερωτήσεις. Ο Τζίμιο Καρπούζος έχει στείλει χαιρετίσματα και συγχαρητήρια. Ο Γιώργος ο Δερεάος, ο Δημήτρης ο Αγγελάκης, ο Παναγιώτης ο Γκαναβιάς, ο Χρήστος ο Ασημαγόπουλος, ο Βασίλης ο Κουτσούνης. Από την ομάδα εδώ, την
της Κύπρου, τον Όλυμπο Αγλατζιάς έχετε επίσης. Εξαιρετικός, λέει, και σε ευχαριστούμε. Και Ντόρθι Σωτηροπούλου έχει και μία ερώτηση. Λίνος ο Γαβρίλη λέει, σε ποιες ηλικίες μπορούν να παίξουν αυτές τις άμυνες? Ο Λίνος, ο αδελφός μου, τις άμυνες, τις επίθεσες, λέει, ότι είδες, άμυνα ή επίθεση? Άμυνα. Σε ποιες ηλικίες? Να παίζουν επίθεση. Επίθεση, ναι, επίθεση. Επίθεση, είναι δυνατό. Όμως ο διακόσμιος δεν κάνει λάθος. Όχι, εγώ δικό μου λάθος. Είναι πολύ έξυπνη η ερώτηση του Λίνου. Νομίζω ότι όλες οι επιθέσεις που δείξαμε χωρίς κρύ μπορούμε να τις παίξουμε από την ηλικία των 12-13 χρόνων σε υψηλό επίπεδο, δηλαδή ο Πανιόνιος του 2007 μπορεί να παίξει τη low post κίνηση χωρίς κρύ στην μπάλα πολύ εύκολα, δηλαδή παιδάκια δηλαδή, τα οποία είναι 12-13 χρονών, γιατί είναι υψηλό το IQ τους και υψηλή η ικανότητά τους. Δηλαδή δύο-τρία όψη τα οποία δεν έχουν σκρίνει στην μπάλα γιατί απαγορεύεται το σκρίνει στην μπάλα. Είναι πολύ εύκολο να το βάλουμε, δηλαδή την απόσταση στο low post και 4 ανοιχτά. Μπορούμε να παίξουμε όλα τα παιδιά και τα σκρίνει μακριά από την μπάλα μπορούν να το παίξουν και τα παιδιά ηλικίας 12 ετών. Mm-hmm. Εγώ θα ήθελα να δω το παιδικό πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα των παιδών, χωρίς σκρίνει στην μπάλα. Αυτό μπορεί να γίνει? Αυτό είναι δηλαδή το δικό μου το μετερίζει. Δηλαδή πραγματικά δεν ήθελα να παίζουν οι σκρίνει στην μπάλα ούτε οι παιδες. Να επιτρέπεται μόνο στο εφηβικό. Αλλά δυστυχώς, δηλαδή ο παίκτης ο οποίος θα μάθει να κινείται χωρίς την μπάλα, μόνο με screen, με stagger, με flare screen, αυτά που δείξαμε, έστω να επιτρέπει ένα hand-off, να μην υπάρχει screen στην μπάλα, να μάθουν τα παιδιά δηλαδή το screen στην μπάλα λίγο αργότερα, να παίξουν ένας εναντίον ενός, να μπορέσουν να παίξουν το screening game, το passing game, τα οποία κάποιες φορές φαίνονται εύκολα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα. Mm-hmm. Έχουμε μία ερώτηση από τον Βασίλη τον Κουτσούνη, ο οποίος λέει πώς θα διαχειριζόμαστε τα ψηλά και βαριά κορμιά στο θέμα της κούρασης. Δίνουμε ειδικές οδηγίες στους playmakers και στο πώς θα τρέχουν στην ομάδα? Με δύο σκέφτεται η ερώτηση. Όταν παίζεις πολύ, είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία η ερώτηση του Βασίλη και τον ευχαριστώ, γιατί καταλαβαίνει ότι για να πω εγώ την ορολογία, όταν έχεις βαρετούς φιλούς, Βασίλη, αυτό εννοείς, έτσι, βαρετούς, τους λέτε εσείς βαριούς στην Κύπρο. Καταρχήν πρέπει ο ψηλός να κουραστεί, να παίξει, να κουραστεί και όταν κουραστεί να ζητήσει αλλαγή. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Δεν πρέπει να κάνει ο παίκτης οικονομία δυνάμεων. Όσο βαρύς και να είναι, θα πρέπει να παίξει ανάλογα με τα κιλά του, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Όταν δούμε ότι κουράζεται και δεν υπάρχει αναντικαταστάτηση του, τότε πρέπει να ελέγξουμε λίγο τον τέπο. Δεν πρέπει να τον κάψουμε το παιδί, δεν πρέπει να κάψουμε τον ψηλό μας παίκτη και να πάμε σε επιθέσεις πιο ελεγχόμενου παιχνιδιού. Δηλαδή, το transition swing είναι ένα παιχνίδι το οποίο ταιριάζει σε ένα δεύτερο ψηλό. Να μεταφέρουμε την μπάλα στην αδύνατη πλευρά, να έχει φτάσει δηλαδή σαν δεύτερο τρέλερ αυτό που δείξαμε πριν. Έτσι, από το να γίνει το γρήγορο screen και το roll το οποίο θα τον κουράσει τον ψηλό, τον αργό, να πηγαίνει πάνω κάτω και να κάνει screen στην μπάλα. Δηλαδή να πάμε σε παιχνίδι που θα έχει τη δεύτερη επίθεση, να περάσει μπάλα δηλαδή από τα χέρια του, ερχόμενο σαν δεύτερο τρέιλερ. Ότι πρέπει να υπάρχει μια διαχείριση, και γι' αυτό είπα εγώ ότι πρέπει ο παίκτης όσο υψηλό επίπεδο να είναι, στο 7 λεπτό πρέπει να γίνεται αλλαγή, γιατί μετά θα πέσει σε λάθος και πολλές φορές οι παίκτες υψηλού επίπεδου τσαντίζονται γιατί ο προπονητής τους βγάζει ενώ έχουν δυνάμεις. Μα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ένα παιχνίδι μπορεί να έχει παράταση, μπορεί να έχει δύο παρατάσεις. Ο προπονητής διαβλέπει ότι πρέπει στα 7-8 λεπτά να σε κάνει αλλαγή, να πάρεις μια ανάσα, να δοκιμάσει κάτι άλλο. Όσο το δυνατόν περισσότερο ετοιμοπόλεμους παίκτες έχουμε σε ένα ρόστερ, ειδικά στα δύσκολα παιχνίδια, τόσο πιο καλή ομάδα θα είμαστε. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να έχεις τους 5 δεύτερους παίκτες να κερδίζουν τους πρώτους 5 στην προπόνηση. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Ότι ο προπονητής έχει 10, έχει πονοκέφαλο γιατί έχει 10 άξιους παίκτες. Δημιουργεί πονοκέφαλο στον προπονητή. Αλλά από την άλλη μεριά στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλό. Αν είναι να παίζω μόνο με 6-7 παίκτες, κάποια στιγμή στη διάρκεια του χρόνου θα κλατάρει η ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Δήμος ρωτάει τι γνώμη έχει ο coach για το τρίποντο στο transition. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι έχουν πει ότι όταν είναι ξεμαρκάριστα ακόμα και στο τρίποντο, να το κάνουμε. Υπάρχουν προπονητές δηλαδή που με τη δεύτερη πάσα, δηλαδή πρώτη πάσα rebound το rebounder, πρώτη πάσα στο playmaker, ο playmaker τρίπλα, drive, πάσα στη γωνία αριστερά ή δεξιά και shoot. Αυτό είναι
μια φιλοσοφία η οποία εμένα δεν με εκφράζει τόσο. Έτσι δεν μπορώ με τη δεύτερη πάσα σε transition, σε εφηδιασμό, να σουτάρω με τρίποντο. Γιατί το τρίποντο, ειδικά όταν δεν υπάρχει από κάτω κάποιο να υποστηρίξει το rebound, το shoot αυτό, αν δεν μπει, είναι transition, είναι καλάθι εφηδιασμού. Είναι φιλοσοφία. Εγώ δεν ενστερνίζομαι το shoot τριών πόντων στον εφηδιασμό. Δηλαδή είναι οι ελάχιστες φορές που έχουν ξεφύγει παίχτες μου να σουτάρουν τρίποντο στον εφηδιασμό. Αυτό είναι περισσότερο για τη regular season του NBA και λιγότερο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Coach, σε ποια στιγμή, ποιο σημείο της χρονιάς ξεκινάς και διδάσκεις την ομάδα σου αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν τον δευτερεύον εφηδιασμό? Τίποτα, από την αρχή. Ο δευτερεύον εφηδιασμό είναι κομμάτι της επιθετικής τακτικής. Όπως φτιάχνεις τα υπόλοιπα plays, έτσι βάζεις και το δευτερεύον εφηδιασμό. Απλώς ο δευτερεύον εφηδιασμό δεν τον στην προπόνηση, δεν θέλω να το συγχύω με την οργανωμένη υπόθεση επίθεση. Δηλαδή, παίζουμε 10 λεπτά, μπορεί να κάνεις ένα ελεγχόμενο διπλό, 7 λεπτά transition game. 7 λεπτά. Να παίζεις μόνο καταστάσεις εφηδιασμού. Δηλαδή, πρωτεύοντα, δευτερεύοντα, μόνο αυτά τα options. Και μετά 7 λεπτά ελεγχόμενου παιχνιδιού 5 εναντίον 5. Όταν λέμε transition game, πρέπει να περάσει μπάλα στα 3 δευτερόλεπτα, έτσι. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή, βλέπω ομάδα να κατεβάζει την μπάλα με πρώτη πάσα και να έχουμε τρίπλα, τα 5 δευτερόλεπτα έχει τελειώσει. Άρα δεν μπορώ να πάω σε transition κατάσταση. Transition κατάσταση θα κάνω όταν πω περάσετε τη σέντρα στα 3 δευτερόλεπτα. Στα 3 δευτερόλεπτα, αν περάσουμε τη σέντρα, έχουμε μπροστά μας άλλα 21 δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξελίξει το transition παιχνίδι σου, ειδικά τώρα που έχει 24 δευτερόλεπτα η άμυνα. Έχει γίνει μια στατιστική τα τελευταία χρόνια, τη διαβάσω τώρα για τους τηλεθεατές μας. Έχει γίνει μια στατιστική. Έχουν πάρει το 2018-19 στη φάση των 32 στο March Madness. Καταγράφηκαν, λέει, 31 αγώνες βίντεο ομάδων που πήραν στην τελική φάση του κολεγιακού. Οι περισσότεροι εφηδιασμοί που πραγματοποιήθηκαν ήταν ευστοχοί σε ποσοστό 44%, έτσι, 44% σε transition παιχνίδι στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, 43%. Και το είδος το shoot που χρησιμοποιήθηκε τις περισσότερες φορές στο transition παιχνίδι ήταν το lay-up. Επομένως, λέει, στην προπόνηση πρέπει να αφιερώνεται αρκετός χρόνος στις ασκήσεις με μεγάλο αριθμό lay-up. Οι περισσότεροι εφηδιασμοί που πραγματοποιήθηκαν εξελίχθηκαν με μία πάσα σε ποσοστό 55% και με 4 τρίπλες σε ποσοστό 23%. Βλέπεις, δηλαδή, στο κολεγιακό, στη φάση των 32, οι ομάδες πώς θέλανε να τρέξουν. Το 55% ήταν με 3 πάσες. Με δύο πάσες. Είναι, δηλαδή, ναι, είναι ακριβώς. Δηλαδή, έχεις περισσότερο θέαμα. Θα κάνεις περισσότερα λάθη, αλλά έχοντας περισσότερες κατοχές, έχεις πάλι περισσότερη δυνατότητα να το κάνεις. Πάντως, Κότσο, όταν είδα αυτό το... Ναι. Σε διέκοψε. Όχι, πες μου. Όταν είδα το τρίγωνο που έδειξες στο The Three Amigos, ναι, στην παρουσίασή σου, πήγε το μυαλό μου αμέσως στο τρίγωνο που εφάρμοσε ο Phil Jackson. Όχι, δεν ήταν. Ο Phil δεν Jackson, ήταν αυτό. Όχι, ξέρω, ναι. Το είδα. Ήταν από το low post, πάσα κόψουν και κάναν τα διάφορα screen τα οποία ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά. Ο Phil Jackson, όμως, τον Phil Jackson μπορούσε να τον αντιγράψει κάποιος άλλος. Δεν το κάνανε εύκολα, γιατί δεν είχαν οι άλλοι τον Tex Winter να τον διδάξει. Ο Tex Winter ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τον δίδαξε την τριγωνική επίθεση, έτσι. Και τώρα με το Last Dance, το οποίο έχει γίνει πάταγος και εγώ ακόμα το βλέπω συνέχεια κάθε βράδυ, πραγματικά, ας πούμε, βλέπεις πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσες να τα σκεφτείς τότε βλέποντάς τους. Πραγματικά. Θέλω να πούσεις, έτσι, για να κλείσουμε. Τζούροβιτς, Πολίτης, Σιζεύσκι, Σμιθ και Γιαννάκης. Τι πήρες από τον καθένα? Πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν, πρέπει να πω κάτι στους προπονητές, στους παίκτες μάλλον, ότι από όλους τους προπονητές, ο παίκτης είναι σίγουρο ότι θα αποκομίσει κάτι. Ο προπονητής, ο χειρότερος προπονητής να είναι απέναντί του, δηλαδή από πλευρά συμπεριφοράς, κάτι θα του μάθει. Αν βάλω, δηλαδή, τώρα εισαγωγικά, έτσι, ταμπέλες αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με στιγματίσανε και σαν παίκτη αλλά και σαν προπονητή, καταρχήν να ξεκινήσω από το πιο νέο στην ηλικία, τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, επειδή έτυχε να είμαι συνεργάτης του και ίσως ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής μου το ότι δεν τον ακολούθησα σαν τρίτο συνεργάτης το 2005 που μου είχε πει και το 2006, έτσι, έχασα αυτή τη χαρά να είμαι στο τεχνικό team με τα άλλα παιδιά της εθνικής ομάδας. Νομίζω αυτό ήταν ένα από τα λάθη της προπονητικής μου καριέρας, γιατί προτίμησα να μείνω εκεί που πληρωνόμουν όλο το χρόνιο που είχα το συμβόλαιό μου με τον Πανιόνιο και μάλιστα με ένα πολύ γνωριμό στο μάμι τον Ιωάννου.
ετοιμάζαμε τον Πανιόνιο, τον Ευρωπαϊκό Πανιόνιο, και προτίμησα, δεν μπορούσα να φύγω από τον Πανιόνιο για το διάστημα εκείνο, λείπει την εθνική ομάδα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καντάρια μπάσκετ. Έχει μια πολύ τρομερή προσωπικότητα η οποία εμπνέει τους παίκτες. Εγώ αυτό το οποίο είσαμε τον Γιαννάκη στον πάγκο της εθνικής ομάδος είναι ότι υπήρχε ένας σεβασμός και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ότι πέτυχε αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στην εθνική ομάδα, τις οποίες δεν τις έχει πετύχει κανένας άλλος. Εγώ δεν μπορώ να, δεν με ενδιαφέρει να πω ότι είναι καλύτερος από το Σιζεύσκι ή καλύτερος από τον Τισμίδη. Εμένα με ενδιαφέρει να πω ότι μπόρεσε και ισορρόπησε και κράτησε αποστάσεις και άριστο κλίμα μέσα σε τόσο μεγάλες και έντονες μπασκετικές προσωπικότητες που ήταν τα παιδιά αυτά. Και να ξέρεις ότι όλα αυτά τα παιδιά που ήταν το 2005 στην εθνική ομάδα που πήραν το δεύτερο χρυσό, το δεύτερο χρυσό μετά το δικό μας χρυσό το 1987, ήταν παιδιά τα οποία όχι χρησιμοποίησαν με την κακή έννοια, χρησιμοποίησαν την επιτυχία της εθνικής ομάδας για να κάνουν τα καλύτερα συμβόλαια στις ευρωπαϊκές τους ομάδες ή στις ελληνικές ομάδες. Μέχρι τότε δεν είχαν κάνει τεράστιο πάταγο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, έτσι. Ήταν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το 2004, χτιζόταν όπως χτίστηκε η ομάδα του 87, το 86 και το 85 και έφτασε αυτές να κάνει τις επιτυχίες. Άρα για τον Παναγιώτη Γιαννάκη δεν μπορώ να είμαι, πώς να το πω, μεροληπτικός. Εγώ έχω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο πιο επιτυχημένος σαν παίκτης και προπονητής, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο ελληνικό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, τον βλέπετε. Για μένα δεν είναι καλό που δεν είναι αυτή τη στιγμή ενεργός προπονητής για το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω ότι το ξέρει και εκείνος ο ίδιος, στενοχωριέται όπως στενοχωριούνται όλοι. Νομίζω για να έχει πολλά να δώσει στο ελληνικό μπάσκετ, είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Από εκεί έχω δουλέψει μαζί του στο εξωτερικό στη Λιμός. Ίσως δεν ήταν τυχερός για ένα σουτ να πάρει την Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό, γιατί πραγματικά εμείς οι προπονητές κρινόμαστε από ένα σουτ και είναι αυτό που λες, ή από μια κακή διαιτησία ή ένα τίτλο εγχώριο και τέλος πάντων. Ο Παναγιώτης είναι ένας μεγάλος μπασκετάνθρωπος, είναι ένας φίλος και όπως και να το κάνουμε, παρότι ήμασταν αντίπαλοι σαν προπονητές στον Πανιόνιο, στο Μαρούσι και αυτά, εγώ το σέβομαι και τον αγαπάω. Από εκεί και πέρα ο Τζούροβιτς, για να πάμε στο άλλο άκρο, με τον Τζούροβιτς κοντραρίστηκα. Έφυγα το 91 εξαιτίας του Τζούροβιτς από τον Πανιόνιο. Πέρσι όμως με τον Τζούροβιτς κάναμε προπόνηση στον ίδιο χώρο σε ένα παιδί οικογενειακού φίλου. Τα είπαμε πραγματικά σαν δύο καλοί φίλοι, έχω ξεχάσει τι έχει γίνει. Και όταν έγινα προπονητής, σκέφτηκα ότι πραγματικά έπρεπε σαν παίκτη να ήμουν πιο σκληρός. Ο Τζούροβιτς κάπου είχε παρεξηγήσει το ελληνικό ταπεραμέντο, κάπου είχε παρεξηγήσει το χαρακτήρα το δικό μου, κάποιον άλλον συμπαικτών μου. Κάπου εγώ δεν άντεξα την πίεση του Τζούροβιτς. Μου μάθα όμως το hook shoot. Μου μάθα το αριστερό, μου μάθα το δεξί. Έμαθα πολλά από τον Βλαντό. Άσχετα αν σαν χαρακτήρας δεν ταιριάζαμε. Έτσι. Καλά, τι να πρωτοπώ για τον Ντίνι Σμιθ. Ο Ντίνι Σμιθ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμεινε στο Πάνθεο, είναι αξέχαστος, αθάνατος. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ το ελληνικό μπάσκετ, πίστευε πάρα πολύ τον Έλληνα προπονητή. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός θυμόταν πως ήταν τοποθετημένοι παίκτες στο transition, στην transition κατάσταση, στην προπροηγούμενη προπόνηση. Αν του έλεγες πριν από τρεις μέρες που ήταν τοποθετημένος ο Vince Carter ή που ήταν τοποθετημένος ο Βάσκο Ευθύμοφ, θυμόταν Νίκ σε αυτή τη φάση, ήταν τοποθετημένοι έτσι παίκτες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου εμφύσισε το secondary break και το Carolina φημίζεται για τον δευτερεύοντα εφημιασμό και το συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία ο Roy Williams. Έτσι. Στον Dean Smith ήταν πάρα πολύ μεγάλος και πάρα πολύ σπουδαίος. Όπως επίσης για μένα είναι ο Σιζεύσκι λίγο πιο κοντά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζει τη μεγάλη ικανότητα των Ελλήνων παιχτών, τη μεγάλη ικανότητα του Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι, γιατί είναι η μοναδική ήττα του το 1986 στη Σαϊτάμα. Είναι στο δόγμα του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος, είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στο κολεγιακό πρωτάθλημα και όταν σου αρνείται εκατομμύρια για να πάει στο NBA καταλαβαίνεις ότι αυτή την παραγωγική διαδικασία και αυτά τα οποία έχει κάνει ασπάζεται, δεν τα θυσιάζει καθόλου με τον τίτλο και τα παχυλά συμβόλαια στο NBA. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει ζήσει όλο στο κολεγιακό. Coach, ευρωπαϊκό ή αμερικάνικο μπάσκετ? Να πούμε, ναι, να πω και μόνο για τον πολίτη κάτι. Ο πολίτης ήταν ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν τολμούσε κανείς να πει κακή κουβέντα για τον άνθρωπο πολίτη. Ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο το σεβόσουν, έμπαινε στην προπόνηση και τέτοιες 100%, αλλά ήταν τυχερός γιατί είχε δίπλα του ιερά τέρατα. Γιαννάκης, Γκάλης, Φασούλας, Χριστοδούλου, όλη η δωδεκάδα του Ευρωμπάσκετ ήταν επέκτητο από το τελείο του, σαν από πρωταγωνιστές στην κάθε ομάδα τους, ο καθένας και χωριστά. Μπόρεσε και τους ένωσε. Λειτουργήσαμε. Θεός χωρέστε, ήταν αυτό που λέμε. Λειτουργούμε. Πάμε, παιδιά, να λειτουργήσουμε. Αυτό το λειτουργούμε που έλεγε, ξέρεις τι σημαίνει? Σημαίνει πάμε να παίξουμε σαν ομάδα.
όταν έβαλε το Γιαννάκη κάτω από τον εγωισμό του και έδινε 10 σύ στο παιχνίδι στον Γκάλι, όταν ο Φασούλας έκοβε και έπαιρνε 5 φορές μόνο την μπάλα σε όλο το παιχνίδι, όταν ο Φάνης έκανε όλες τις δουλειές, αυτό τι σημαίνει? Είχε ο προπονητής είχε κερδίσει τους παίκτες. Και το ρόλο που τσανέθεσε ο Κώστας Πολίτης ήταν απολύτως αποδεκτός. Mm-hmm. Τώρα, για να κάψω τον μπάσκετ στον Γκάλι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ήμουν στον Παναθηναϊκό, δεν θέλω να πάρω θέση. Ανήκει πλέον στην ιστορία αυτό. Mm-hmm. NBA ευρωπαϊκό. Ναι. NBA μόνο στα play-off. Regular season δεν είναι για να το βλέπει κανένας, μόνο τα παιδάκια τα οποία ασχολούνται με τον μπάσκετ για να βλέπουν αυτά τα οποία βλέπουν. Δεν μπορεί να μάθεις τίποτα από το NBA σε επίπεδο regular season. Στα play-off παίζεται μπάσκετ, στα play-off υπάρχουν τακτικές. Βέβαια ζηλεύω την οργάνωση του NBA, αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ έχει προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Έχει πάει πάρα πολλά χρόνια, έχει κλείσει δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και του αμερικάνικου μπάσκετ. Όταν οι κολεγιακές ομάδες ρίχναν 30 πόντους στην καλή εθνική ομάδα και τώρα αν πάει η εθνική ομάδα μπορεί να κοντράρει στα ίσα οποιοδήποτε κολέγιο, σημαίνει ότι έχει κλείσει ψαλίδα. Έτσι. Αλλά η Αμερική αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο θέλω να παροτρύνω τους Κύπριους συναδέλφους, ακόμα και τους Έλληνες συναδέλφους, αν δούνε παιδιά τα οποία έχουν δυνατότητα να πάρουν υποτροφία ακαδημαϊκή, να πάνε στην Αμερική να σπουδάσουν, να πάρουν το πτυχίο τους, το οποίο θα τους ανοίξει νέους ορίζοντες και να παίξουν και 4 χρόνια οικολογιακό πρωτάθλημα. Γιατί δυστυχώς μπάσκετ στην Ελλάδα, μπάσκετ αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ποιο παιδί 18-19 χρονών θα βρει χώρο συμμετοχής σε μια ελληνική ομάδα της Α1 όταν δεν πάψει αυτός ο απαγορευτικός νόμος και νομίζω η λέλαπα για το ελληνικό μπάσκετ των 6 ξένων. Είναι ευχής έργων με αυτή την πανδημία που έχει δημιουργήσει και έχει κάνει ένα ριστάρ στο ελληνικό μπάσκετ. Επιτέλους οι ηθήνοντες να πάρουν μια γενναία απόφαση να μειωθεί ο αριθμός των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μόνο έτσι θα μπορούν τα Ελληνόπουλα να βρουν θέση από τις εφηβικές ομάδες, τις αντρικές τους ομάδες και να βρουν θέση να παίξουν. Είναι κάτι που έχει βλάψει και την Κύπρο. Και... την Κύπρο, φυσικά. Φυσικά, πώς δεν την έχει βλάψει. Και φέτος θα έχουμε μείωση ξένων, θα πάμε στους 4 από τους 5. Yeah. Θα ελπίσουμε να βοηθήσει μαντάρι αυτό την κυπριακή κλάδα τώρα. Κότσε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μαντάρι για τη σημερινή παρουσία. Να σε καλά, Αντώνη μου. Είμαι πάντα στη διαθεσία. Καλές επιτυχίες, υγεία να έχουμε όλοι και κάποια στιγμή να τα δώσουμε κοντά στην Κύπρο, στη μεγαλώνηση, την οποία την αγαπάω. Βέβαια, βέβαια, θα σε περιμένουμε. Αυτά λοιπόν από την σημερινή σεμινάριο της προπονητικής από τον coach τον Νίκο τον Λινάρδο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ.